Εισέλθουμε στο κυρίως θέμα μας. Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά για το Πανεθνικό Συλλαλητήριο που ένωσε όλους τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς σήμερα το μεσημέρι στο πεδίο του Άρεως. Η ιερή συγκίνηση καταλάμβανε όποιον αντίκριζε τη λαοθάλασσα αυτή. Ο λαός μπροστά στο μεγάλο κίνδυνο παραμερίζει τις όποιες διαφορές και ενώνεται. Δεν διαπραγματεύεται ένα όνομα που του ανήκει. Ας προσέξουν οι υποτιθέμενοι φίλοι και εταίροι μας που μας θέλουν πάντα διηρημένους, διότι πάνω από την Ελλάδα και πάνω απ' όλα στέκεται ο ζωοδότης Χριστός. Εκείνος δίνει τη δύναμη για αγώνες και το μολόν λαβέ που θα ξεστομίσουν σε λίγο όλοι οι Έλληνες προς τον Γολιάφ που λέγεται ΕΟΚ, δηλαδή την σφεντόνα του Δαβίδ. Τη σφεντόνα του Δαβίδ, κυρίες και κύριοι, Δαβίδ είναι η Ελλάς, θα την κρατούν οι Άγιοι, διότι η Ελλάς είναι χώρα σκηνωμάτων και Αγίων. Και θα ήθελα να συνδέσω το θέμα αυτό και με δύο άλλες επισημάνσεις που έχουμε μπροστά μας. Επειδή πίσω από το Μακεδονικό κρύβεται το Βατικανό και οι σκοτεινές δυνάμεις, αυτό είναι γνωστό βεβαίως σε όλους μας και καθημερινά ο τύπος γράφει γύρω από αυτό το θέμα, και επειδή διαβάσαμε πρόσφατα στον ελληνικό τύπο ότι κατ' εντολήν του Πάπα ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας του Βατικανού άλλαξε και τοποθετήθηκε από 12-12-90 ο καρδινάλιο Ζαν-Λουί Τωράν, που χαρακτηρίζεται ένας από τους ικανότερους πράκτορες με το ψευδώνυμο Κόμπρα, και επειδή το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ζητά τούτες τις ώρες της Μητροπόλης Βορείου Μακεδονίας, Θράκης και Ανατολικού Αιγαίου να αποσπαστούν από την Εκκλησία της Ελλάδος και να υπαχθούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπως στις αρχές του αιώνα συνέβαινε, εμείς ρωτάμε, κυρίες και κύριοι, είναι ώρες αυτές που η Ελλάς είναι μπροστά στο απόσπασμα της ΕΟΚ και που ζητούν τα κομμάτια της, ζητούν να τη διαμελήσουν, να θέλουν να αποδυναμώσουν και την Εκκλησία και την ενότητα της Εκκλησίας? Είναι τυχαία όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που μπαίνουν μπροστά σε λειτουργία? Διότι εάν θα διαιρεθεί η Εκκλησία, αποδυναμώνεται. Λοιπόν, εάν θα φύγει η Εκκλησία και θα υπαχθεί στον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, ο δρόμος είναι ανοιχτός για τους Τούρκους. Λοιπόν, όχι, ρωτάω, ένα ερώτημα θέτουμε. Είναι τυχαία όλα αυτά άραγε? Και τώρα θα κάνουμε έναν μικρό πρόλογο για το κυρίως θέμα μας, που είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου, το 666 και οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Πριν παρουσιάσω τον εκλεκτό προσκεκλημένο που τον φυλάω σαν κόρη οφθαλμού, σας τον έχω έκπληξη, διότι θα δείτε και στην πορεία μετά στην αναφορά που θα κάνω στο βιογραφικό του για ποιον κληρικό πρόκειται, θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα ειδικά στο θέμα μας και ειδικά στις προφητείες που δεν τους δίνει κανείς να μπω, δηλαδή να κάνω ένα μικρό πρόλογο, να μπω στις προφητείες που ως γνωστόν εκπληρώνονται όταν θα έρθει ο κατάλληλος χρόνος, αλλά εμείς βεβαίως δεν δίνουμε σημασία σε όλα αυτά που συμβαίνουν σε τίποτα, ούτε στο οικοσύστημα, ούτε στη ζωή, ούτε στους ταχύτατους αυτούς ρυθμούς. Αυτά που συμβαίνουν δεν δίνουμε καθόλου σημασία και γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας. Όπως συνέβη και σε μένα, γιατί και σε μένα έχουν συμβεί πράγματα, όπως και σε εσάς, όπως και σε όλους μας, κάθε φορά που θα γίνει αναφορά, Πριν μπω στον δρόμο αυτό, σας είχα τονίσει και σε άλλες εκπομπές, που θα γινόταν αναφορά για τον αριθμό του 666, εγώ ήμουν αδιάφορη. Όπως και σε πολλούς από εμάς τους Έλληνες. Όταν τους μιλάς για τον αριθμό αυτό, σου λέει καημένε τώρα με αυτά, θα ασχολούμεθα. Λοιπόν, και δυστυχώς αντιδρούμε αρνητικά κάθε φορά που ακούμε αυτό το νούμερο και ίσως μας το έχουν περάσει έτσι, μας έχουν καλλιεργήσει το έδαφος να αντιδρούμε αρνητικά κάθε φορά που θα ακούσουμε για αυτόν τον αριθμό. Όπως λοιπόν συνέβη και σε μένα, βλέπουμε να εμφανίζεται, δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι εμφανίζεται κάθε μέρα που περνάει, προστίθεται και από ένα κομματάκι τόσο δά, ένα παζλ προστίθεται, ένα κομματάκι στον πίνακα, δηλαδή ένα πνευματικό παζλ,
μια μαγική εικόνα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ούτως ή άλλως μας είχε προειδοποιήσει και προέβλεψε για την τηλεόραση. Την είπε δε κουτί του διαβόλου, που το έχουν, θα το έχουν μέσα στο σπίτι τους οι άνθρωποι, και ότι τα κέρατα της τηλεοράσεως θα φτάνουν στα κεραμίδια, δηλαδή τα ράτσες των πολυκατοικιών σήμερα, το ότι θα είμαστε στα σημεία των καιρών όταν ο διάβολος φέρνει γύρα με το κολοκύθι του, δηλαδή οι δορυφόροι, αυτός είναι ο διάβολος του διαστήματος, και είπε ότι τα κομπιούτερς που θα μας κυβερνήσουν θα είναι τα άλαλα και τα μπάλαλα. Λοιπόν, όλα αυτά, εκτός αυτών που είναι αρκετές φανερές, δηλαδή όλες αυτές οι προφητείες και τα στοιχεία είναι φανερά, δείχνουν ότι οι Άγιοι μας και οι προφήτες μας ήξεραν πώς θα εξελιχθεί αυτός ο αιώνας, ο απατεώνας, ο 20ος αιώνας. Θα ήθελα τώρα να κάνω ένα σύντομο πρόλογο, μια αναφορά τρόπον τεινά στο χάραγμα του 666. Η λέξη χαράσω, γιατί θα αναφερθούμε και γι' αυτό το θέμα καλέσαμε τον ειδικό και τον εκλεκτό κληρικό, πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα. Η λέξη χαράσω, χαρακτικό, θυμίζει γραμμές με χάρακα ευθείες. Και βεβαίως και στο λεξικό υπάρχει αυτό. Τι καλύτερη λέξη μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να ονομάσει τις γραμμές του barcode system? Από το χαράσω, χάραγμα. Χαραγμένα είναι τα μπουκάλια, τις κοκακόλα, οι μπύρες, τα κρασιά, τα τενεκεδάκια από επίσης πάλι αναψυκτικά, τα γιαούρτια, όλα αυτά έχουν, όλα τα τρόφιμα έχουν το χαρακτικό αυτό το barcode system. Χάραγμα λοιπόν λέγεται αυτό. Το γραμμωτό, τα ζευγάρια αυτά των παραλλήλων γραμμών που διαβάζει το κομπιούτερ, κάθε προϊόν έχει, που το διαβάζει δηλαδή το κομπιούτερ, έχει και τον κωδικό του. Δηλαδή όταν το γραμμωτό αυτό σύστημα μπει μέσα στο κομπιούτερ, αμέσως λειτουργεί ο εξαδικός. Δηλαδή ο κωδικός αριθμός του κομπιούτερ που είναι τα 3 εξάρια. Εκείνο λοιπόν που λέει και η Αποκάλυψη για τα 3 εξάρια, που τα αναφέρει, γεννάτε, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα με τη σειρά μου, γιατί γεννάτε η απορία, γιατί αυτός ο αριθμός, και πολλοί άνθρωποι διερωτώμεθα, μα γιατί σταθήκαμε σε αυτόν τον αριθμό και γιατί και το μιλάμε συνέχεια για το 666 και για όλα αυτά, που πολλοί ιερείς δεν το αποδέχονται, και πολλοί ιερείς ή εθελοτυφλούν ή επίτηδες δεν μιλούν. Λοιπόν, ο αριθμός αυτός για κάποιους ανθρώπους, για να το διευκρινίσουμε αυτό, πρέπει να το μάθει ο κόσμος, και όταν λέμε για κάποιους ανθρώπους, για το έθνος των Εβραίων, είναι ιερός αριθμός. Και είναι ο προστάτης και φύλακας αριθμός τους. Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί, που βεβαίως είμαστε χριστιανοί και βαπτισμένοι και πιστεύουμε στη δύναμη του Σταυρού, έχουμε σαν σύμβολό μας τον Τίμιο Σταυρό. Αυτός είναι η δύναμή μας. Αυτός, μέσα από αυτόν βλέπουμε τη δύναμη του Κυρίου μας και είναι και η προστασία μας. Και βεβαίως ο Τίμιος Σταυρός είναι των δαιμόνων το τραύμα. Όταν τον αντικρίζουν οι δαίμονες, φρύτουν και τρέμουν. Έχει δηλαδή συμβολική αλλά πραγματική δύναμη. Είναι ένα καθιερωμένο και αγιασμένο σύμβολο. Τι συμβαίνει όμως με τον αριθμό 666? Αν ασχοληθεί κανείς, όπως έχουμε ασχοληθεί εμείς και εσείς αν ασχοληθείτε, θα βρείτε στα βιβλία και θα διαβάσετε ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος. Είναι πάρα πολύ παλιός. Αλλά να τρέξουμε στην ιστορία του εβραϊκού έθνους, θα δούμε ότι είναι ο αριθμός του Σολομώντα, του βασιλιά του Ισραήλ. Είναι τα 666 χρυσά τάλαντα που έπαιρνε ο βασιλιάς του Ισραήλ στις δόξες του, σαν φόρο από τους άλλους λαούς. Επίσης, είναι ο γούρικος αριθμός της νέας εποχής. Επίσης, είναι ο σατανικός αριθμός των συγκροτημάτων της ροκ μουσικής. Επίσης, είναι ο ιερός αριθμός των αριθμοσόφων και των μασόνων, της ΤΟΑΣ, του 666. Επίσης, είναι ο αριθμός της αιωσφορικής τριάδος, δηλαδή του Αντιχρίστου, του Ψευδοπροφήτη και του Ιδίου του Σατάν. Λοιπόν, είναι αντίθετος ο αριθμός, δηλαδή ο αντίθετος του 666, είναι το 999 που συμβολίζει την Αγία Τριάδα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, το 666 είναι ο ιερός αριθμός των θεοσοφιστών. Και όταν λέμε θεοσοφιστών, εννοούμε Θεός και Όφης της Αμερικής. Είναι ο κύριος αριθμός, όταν μιλάμε για θεοσοφιστές, των αιωσφοριστών, των σατανιστών.
είναι ο τελετουργικός αριθμός των σιωνιστών. Με αυτά τα ολίγα, κυρίες και κύριοι, εγώ κλείνω. Και τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον εκλεκτό προσκεκλημένο, να κάνω μία μικρή αναφορά, να πω δηλαδή το βιογραφικό του πατρός Εμμανουήλ Καλύβα. Είναι αρχιμανδρίτης, ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής, πτυχιούχος θεολογίας, πτυχιούχος φιλολογίας και Ιστορικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εδίδαξε ως θεολόγος και φιλόλογος επί 20 έτη εις γυμνάσια και λύκεια. Συνέγραψε, προσέξτε αυτό το συγγραφικό του έργο, το Ορθόδοξο Ιερατικό Σχήμα. Δεύτερον, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρειο Ήπειρο. Τρίτον, η αλήθεια για το 666. Τέταρτον, το χάραγμα του Αντιχρίστου κατά την Γραφήν και τους Πατέρες. Πέμπτον, το άστρον της Βιθλέμ. Έκτον, οι άμεσοι συνεργάτες του Επισκόπου. Και έβδομον, για μια ζωντανή ορθόδοξη εκκλησία και άλλα. Λοιπόν, το έργο το συγγραφικό του πατρός Εμμανουήλ είναι τεράστιο. Κηρύττει τακτικός των θείων λόγων ως τακτικός ιεροκήρυξ, διοργανώνει κληρικολαϊκά συνέδρια και σεμινάρια, πραγματοποιεί σειρές διαλέξεων με εθνικοθρησκευτικά θέματα, συνδυάζοντας λόγο, μέλος, χοροδίες και προβολή διαφαντικών ταινιών. Ομιλεί τακτικά στον 89,4 FM της Εκκλησίας του Ραδιοσταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκτελεί ποικίλο πνευματικό και επιμαντικό έργο. Και τώρα θα ήθελα να δείξω εγώ πώς ευαισθητοποιήθηκα και πώς μου δημιουργήθηκε το ερέθισμα να προσκαλέσω στην εκπομπή ετούτη και να παρακαλέσω τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα να με τιμήσει δια της παρουσίας του και να εξηγήσει σε όλους εμάς και σε εσάς που μας βλέπετε τι σημαίνει 666, τι σημαίνει χάραγμα που έχουμε τεράστιες απορίες και αναπάντητα ερωτηματικά. Θα μας τα απαντήσει όλα. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή θα την παρακολουθήσετε άνετα στο σπίτι σας, πολυθρόνες σας, θα σημειώσετε και θα επισημάνετε τι και τι θέλετε να ρωτήσετε και μετά το πέρας της εκπομπής θα δεχθεί ερωτήσεις ο πατήρ Εμμανουήλ στο σταθμό, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο βιβλίο το συγγραφικό, το τελευταίο που μου έδωσε εμένα το ερέθισμα να παρουσιάσω τον πατέρα Εμμανουήλ, ένα τεκμηριωμένο για τη βιβλία για το χάραγμα του Αντιχρίστου για το 666. Κυκλοφορούν αρκετά, έχουν γράψει πολλοί πατέρες, αλλά το βιβλίο τούτο είναι τεκμηριωμένο. Είναι όταν θα το διαβάσετε θα μου πείτε κι εσείς. Θα ήθελα να το δείξω στην κάμερα πρώτα. Παρακαλώ, ένα κοντινό. Ναι. Το χάραγμα του Αντιχρίστου. Ο Κύριος ειδής στο μυρομφέα το εξωτερικό το εξώφυλλο και από κάτω όλα τα βασίλεια της γης που προσκυνούν το θηρίον. Το επτακέρατον με τα 10 κέρατα. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο, το οποίο είναι τεκμηριωμένο και έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα για το χάραγμα, για τις ταυτότητες, για τις προφητείες και όλα αυτά. Επίσης, το βιβλίο αυτό έτυχε μιας κριτικής από πάρα πολύ καλής, από ανθρώπους επιφανείς των γραμμάτων, πνευματικούς, όπως είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Ανδρέας Θεοδόρου, ο οποίος έγραψε: «Πρόκειται για έργο πολύ προσεγμένο και σοβαρό. Το λόγο του στηρίζει στις πηγές της Θείας Αποκαλύψεως. Η αφήγησή του είναι απλή και νυφάλια. Το βιβλίο στον κύριο στόχο του, που είναι η ερμηνεία του χαράγματος 666 του Αντιχρίστου, είναι εξαντλητικό και πετυχαίνει απόλυτα. Το βιβλίο κατορθώνει πραγματικά να ερμηνεύσει το χάραγμα του Αντιχρίστου. Η γνώμη και η κριτική του καθηγητού του Πανεπιστημίου, κυρία Ανδρέα Θεοδόρου». Και τώρα ερχόμαστε στην κριτική του καθηγητού του Πανεπιστημίου, πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, εκλεκτός. «Το βιβλίο παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον. Χαίρομαι διότι προηγήθηκε μια σπουδαία παρουσίασή του από τον καθηγητή κύριο Ανδρέα Θεοδόρου, την οποία συνυπογράφω αδίστακτα. Το βιβλίο μόνο ωφέλεια μπορεί να προσπορήσει στον αναγνώστη και το συνιστώ εκθήμως». Αυτή είναι η κριτική του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, που είναι και αγαπητός φίλος
και εκλεκτός κληρικός. Επίσης, η κριτική του καθηγητού του Πανεπιστημίου κυρίου Χρήστου Βούλγαρη. Ο συγγραφεύς κατέβαλε πολλήν κόπον για τη συγκέντρωση συγγνώμη του υλικού και την εν γέννη διαπραγμάτευση του θέματος. Ο κύριος σκοπός του συγγραφέως είναι η επί του θέματος παράθεση της διδασκαλίας της Εκκλησίας και η εκτάκτης ψυχική ωφέλεια των πιστών. Το βιβλίο αποβαίνει πολύτιμο, η προσφορά του πατρός Εμμανουήλ Καλύβα αξιόλογος. Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι κριτικές και οι γνώμες επιφανών ανδρών, πνευματικών, κληρικών της Εκκλησίας μας για το πρόσωπο του πατρός Εμμανουήλ Καλύβα. Τώρα, εγώ θα ήθελα να πω στον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα ότι επειδή τον έχουμε ακούσει επανειλημμένος, αυτό ήταν το ερέθισμα το δικό μου, επανειλημμένος από τον εκκλησιαστικό σταθμό 89,4 της Ελλάδος, να ομιλεί για τις νέες ταυτότητες και μας έκανε εντύπωση σε σειρά τώρα τελευταία ομιλιών και να αναφέρεται στον ΕΚΑΜ και το 666 και το φακέλωμα. Εγώ μόνον για το ότι άκουσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος κληρικό να αναφέρεται στο 666 που μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε, κανείς δεν είχε παρουσιαστεί από την Εκκλησία της Ελλάδος να πει, να αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Ίσως δεν είχε έρθει ο χρόνος, ίσως πολλά ίσως. Θέλω να ευχαριστήσω το ραδιοσταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, να συγχαρώ το μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδος κύριον Σεραφείμ για την παρησία και την ομολογία πίστεως και τους αγώνες του για την Ορθοδοξία και την πατρίδα μας, διότι έχει προσφέρει πολλά ο Αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν, μας ιδιαίτερα μας χαροποιεί το γεγονός το ότι επιτέλους ο εκκλησιαστικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος ενεργοποιήθηκε και αρχίζει και καταγγέλει στον ελληνικό λαό τις παγίδες και τις αλήθειες. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα πάντοτε η Εκκλησία μας με την ευλογία του Θεού να μας οδηγεί. Πατέρα Εμμανουήλ, έρχομαι σε εσάς. Σας παρακαλούμε να ομιλήσετε στην τηλετώρα, στο κανάλι μας, για το τόσο σοβαρό θέμα της ταυτότητος και για το χάραγμα του Αντιχρίστου. Και θα αρχίσουμε με τα πρώτα ερωτήματα. Όταν λέμε χάραγμα ή σφράγισμα του Αντιχρίστου, τι εννοούμε? Χάραγμα ή σφράγισμα του Αντιχρίστου το εννοούμε με διπλή έννοια. Πρώτα, εσωτερική ηθική έννοια και δεύτερον εξωτερική, με χάραγμα δηλαδή που μπορούμε να το δούμε με τα μάτια μας. Συνήθως κολλούν στο εξωτερικό μόνο χάραγμα και λησμονούν ότι το χάραγμα το εσωτερικό υπάρχει από τότε που έπεσε η Εύα και ο Αδάμ, γιατί ο πρώτος αντίχριστος είναι ο Σατανάς και οι πρώτοι άνθρωποι που γίνονται όργανα, υποκύπτουν στο αντιχρίστου Σατανά της βουλές, είναι η Εύα και ο Αδάμ. Εκείνη λοιπόν η πτώση, η άρνηση του Θεού, του θελήματος του Θεού, είναι ένα χάραγμα που χαράσεται μέσα στη βούλησή τους όταν ταυτίζουν το δικό τους θέλημα με το θέλημα του διαβόλου. Οπότε αυτό δημιουργεί μια ροπή προς το κακό, μια απόκληση από τον Άγιον Θεό, με αποτέλεσμα να χαράσεται, να δεσμεύεται δηλαδή η βούληση των ανθρώπων, η θέληση, και να κινείται προς το πονηρό, προς το κακό, και να γίνεται δυσκίνητη και άλλοτε η βραβαίως ακίνητη προς το αγαθό. Εσωτερικό λοιπόν χάραγμα με αυτή την έννοια έχουμε και καλό χάραγμα, το χάραγμα του Άγιου Πνεύματος, όπως αναφέρεται στη Γραφή, που είναι η σφραγίδα του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα σφραγίζει, είναι σφραγής δωρεάς του Άγιου Πνεύματος. Είναι το βάπτισμα, που δεν βλέπουμε τέτοια σφραγίδα, αν και χαράσεται με το Άγιο Μύρο ο βαπτιζόμενος. Έχουμε λοιπόν, εκτός από το αγαθόν σφράγισμα ή χάραγμα Αγίου Πνεύματος, βαπτίσματος, το θείον χάραγμα αυτό, το πονηρό χάραγμα που είναι η ταύτιση της βουλήσεως του ανθρώπου και η παγία, θα λέγαμε, επιλογή του ανθρώπου να πράττει το πονηρό, η συμμόρφωση του ανθρώπου με τον πονηρό, ώστε να γίνεται δυσκίνητος ο άνθρωπος προς το αγαθόν και ακίνητος τελικά και μόνο κινητός στο πονηρό, στο κακό. Πώς δημιουργείται το εσωτερικό ηθικό χάραγμα? Ναι,
Αυτό προϋποθέτει την εξής διαδικασία. Πρώτον, να πάψει να ταινίζει ο άνθρωπος τον Άγιον Θεό, να πάψει να έχει την πιστότητα προς το θέλημά του και το πρόσωπό του, ώστε συνάπτεται τροποντινά μια μοιχιακή σχέση, η πνευματική λεγόμενη πορνεία, όταν διασπά τους δεσμούς με το Θεό και συζεύγνεται, συνδέεται με τον πονηρό. Μοιχιακή πνευματική σχέση. Συνδυάζεται λοιπόν ο άνθρωπος με τον πονηρό και αρχίζει έτσι να αποστατεί ο νους πρώτα, να αποστατεί η καρδία, το συναίσθημα, η βούληση, ο εσωτερικός άνθρωπος, και στη συνέχεια να εκφράζεται αυτή η αποστασία με μια εσωτερική άρνηση του Θεού, προς τον Θεό, με έναν σταθερό αρνητισμό προς τον Άγιον Θεό. Αυτό λέγεται εσωτερικό ηχικό χάραγμα. Μάλιστα. Εκτός από αυτό λοιπόν το χάραγμα, που είναι εσωτερικό ηθικό, μπορεί να είναι του διαβόλου αρνητισμός προς τον Θεό, μπορεί να είναι του Θεού ταυτισμός με τον Θεό και στροφή και κίνηση προς τον Θεό, έχουμε και το εξωτερικό χάραγμα. Το εξωτερικό χάραγμα είναι, με καλή έννοια, ο Σταυρός του Κυρίου. Είναι τα σύμβολα της Εκκλησίας όλα που μπορούν να χαραχτούν. Τώρα, με κακή έννοια, είναι το 666. Μάλιστα. Αυτός ο αριθμός του θηρίου της Αποκαλύψεως. Είναι και άλλα σύμβολα που μπορούν να χαρακτηριστούν χαράγματα. Χαράγματα χαρακτηρίζονται και ένας ανεστραμμένος σταυρός. Δηλαδή, αναποδογυρισμένος. Αυτά που βλέπουμε στα βιντεοκλίπ των rock stars που είναι ανάποδα. Και άλλα μαγικά, σατανικά σύμβολα. Αλλά εκείνο που κυριαρχεί, πλημμυρίζει, θα λέγαμε, τον κόσμο σήμερα, είναι αυτό το χάραγμα το οποίο σαφέστατα το ορίζει η Αποκάλυψη. Το κεφάλαιο 13 της Αποκαλύψης, στίχος 16 και μέχρι και 18. Αυτό λοιπόν το χάραγμα, το 666, είναι αυτό για το οποίο γίνεται λόγος παντού και χαράσεται παντού και σφραγίζει σε όλο τον πλανήτη. Πρόσωπα και ζώα και πράγματα. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, πολλής λόγος έχει γίνει για το 666. Κάποιοι με επιπολαιότητα λένε ότι είναι ένας απλός αριθμός. Συνεχώς εγώ έχω διάλογο ή στο ταξί ή στον δρόμο με κυρίους, με κυρίες που μιλάμε, ας πούμε, και αναφέρονται σε αυτό. Και νομίζουν οι άνθρωποι αυτοί ότι είναι ένας απλός αριθμός. Ποια η διάκριση μεταξύ αριθμού 666 και χαράγματος 666. Μάλιστα. Θα ήθελα πρώτα να δείξουμε ένα πλάνο για να φανερώσουμε μια περίπου έννοια που έχει το εσωτερικό ηθικό χάραγμα. Ναι. Βλέπουμε εδώ λοιπόν, όπως δείχνει η κάμερα, την καρδιά του ανθρώπου και το εσωτερικό της καρδιάς να κυριαρχείται από τον Σατανά. Ναι. Κοιτάξτε και την πεντάλφα εκεί πάνω από το Σατανά. Μάλιστα, η πεντάλφα είναι πάνω από το Σατανά. Η περηφάνεια είναι ένα πάθος, ασωτεία άλλο πάθος, φιλαργυρία, φθόνος σαν φίδι, θυμός σαν λιοντάρι, ακρασία σαν το χοιρινό. Αυτό είναι το ηθικό χάραγμα. Ναι. Και κάτω αμέλεια ή ακηδεία, όπως λέγουν οι πατέρες, είναι δηλαδή με την εσωτερική έννοια το ηθικό χάραγμα, όταν κυριαρχεί στην καρδιά και τον δεσμεύει και τον οδηγεί, τον ενιωχεί στο νου, στην καρδιά και κατόπιν στο λόγο και στο έργο, τον ενιωχεί ο διάβολος. Μάλιστα. Τώρα θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς αναφέρεται στην Αποκάλυψη το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Ναι, εμπρότης να κάνουμε μία διάκριση, όπως θέσατε το ερώτημα, μεταξύ του απλού αριθμού και του χαράγματος. Μάλιστα. 666 και 666. Εάν είχα εδώ ένα βιβλίο που θα είχε 700 σελίδες, η 666η σελίδα δεν θα ήταν χάραγμα. Εάν είχαμε ένα δρόμο που θα είχε 1000 νούμερα, χίλιες κατοικίες, η 666η οικία δεν θα ήταν που θα έφερε το χάραγμα, αν και θα σκανδάλισε σήμερα. Εάν θα είχαμε μια ποσότητα,
χωρίς να είναι προετοιμασμένη να δημιουργήσει ερέθισμα και σκανδαλισμό, δεν θα μας έδινε κανένα ερέθισμα και θα ήταν τελείως αδιάφορη. Όταν λοιπόν ο αριθμός είναι μέσα σε μια αριθμητική σειρά 1, 2, 3, 600, 60, 66, μάλιστα, τότε δεν έχει καμία, κανένα νόημα, δεν είναι με το χάραγμα. Ναι. Όταν όμως το χάραγμα, όταν βγαίνει αυτός ο αριθμός, πλέον δεν είναι της αριθμητικής σειράς, αλλά γίνεται ένα απολυτοποιημένο νούμερο ή θα λέγαμε ένα ειδωλοποιημένο σύμβολο, γιατί ταυτίζεται με τον Αντίχριστο και εκφράζει, όπως θα δούμε, και το όνομα, κρυπτογραφεί το όνομα, κρυπτογραφεί τον χαρακτήρα, το όλο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Μάλιστα. Όταν λοιπόν αυτό το νούμερο 666 το βλέπουμε χαραγμένο στα μέτωπα ανθρώπων, χαραγμένο σε κάρτες, στα προϊόντα, εκεί δεν είναι απλός αριθμός. Και είναι μεγάλη υποκρισία κάποιοι να λέγουν ένας απλός αριθμός. Το αναφέρει η Αποκάλυψη σαφέστατα, ότι είναι χάραγμα του Αντιχρίστου. Πώς χαρακτηρίζουν οι πατέρες το 666, πατέρα Εμμανουήλ? Λοιπόν, στην Αποκάλυψη αναφέρεται δια πολλών αυτή εμπρότης, να αναφέρουμε τη Γραφή και στη συνέχεια τους Αγίους Πατέρες. Έχουμε λοιπόν πολλά χωρία μέσα στην Αποκάλυψη και βέβαια τα χωρία αυτά τα αναφέρουν και οι Άγιοι Πατέρες, τα οποία χωρία σχολιάζουν και είναι σαφέστατη η θέση τους, δεν έχουν καμία αμφιβολία αν είναι ή δεν είναι χάραγμα. Είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου, το νούμερο που κρυπτογραφεί το όνομά του. Και θα πούμε εκ των προτέρων και στη συνέχεια ότι είναι ισχυρότερο χάραγμα το 666, απολυτοποιημένο, ειδωλοποιημένο νούμερο. Θα λέγαμε η σημαία του Αντιχρίστου είναι πιο ισχυρό από ένα όνομα και να το είχαμε και τώρα. Άρα λοιπόν είναι πιο χάραγμα. Ισχυρό χάραγμα και από το... λοιπόν, υπάρχει μέσα στην Γραφή, να αναφέρουμε κάποια χωρία στην Αποκάλυψη, μόνο συνοπτικά. Λοιπόν, χωρίων της Αποκαλύψεως, κεφάλαιο 13, στίχος 17. Εκεί αναφέρεται «Και ή να μη της δίνετε αγορά σε ή πωλήσε, ή μη ο έχουν το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού». Μετά, έχουμε Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13, στίχος 18. «Το χάραγμα αριθμητικός. Ο έχων νου ψηφισάτο τον αριθμό του θηρίου». Αυτός που έχει η σοφία, λέει, ας ψηφίσει. Εδώ είναι κομφούζιο. Πολλοί επιπόλαιοι ερμηνευτές έφτασαν να δώσουν μια ερμηνεία ανόητη ότι πρέπει να βρούμε άλλο ψηφίο, άλλον αριθμό. Παρεμηνεύουν το υπόμνημα του Πρατσιώτη, παρεμηνεύουν την Γραφή, ούτε καν άνοιξαν να διαβάσουν μια σελίδα από τους πατέρες. Ούτε καν είδαν τα χωρία της Γραφής, της Αποκαλύψεως, σε σχετισμό, να δούμε ότι με μαθηματική ακρίβεια. Γιατί το κάνουν αυτό όμως, επισκοπού εμείς πιστεύουμε ότι δεν πατήρε Μανουήλ αυτό. Μωραίνονται γιατί έχουν ίσως κάποια διαφορία και ασχολούνται περί πολλών ζητημάτων χωρίς να ασχολούνται και με τα σοβαρά αυτά θέματα, γιατί όταν κινδυνεύουμε μας τα βάλουμε και στο μέτωπο της ταυτότητας και στο μέτωπο του προσώπου μας και στο σώμα μας, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Λοιπόν, να δούμε και ένα άλλο χωρίο. Αναφερθείτε. Το χάραγμα λοιπόν αναφέρεται. Να ξαναδιαβάσω το στίχο 17 του κεφαλαίου 13. «Και να μην της δίνει τα αγορά σε ή πολύ, σε ή μη ο έχουν το χάραγμα, το όνομα του θηρίου». Ένα χάραγμα. «Ή των αριθμών του ονόματος αυτού». Δηλαδή άλλη μορφή χαράγματος. Εδώ είναι το όνομα ή των αριθμών που ισοδυναμεί. Το γεζευτικό αυτό ή συνδέει δύο όμοια ίσα πραγματικά. Δεν πάβει να είναι χάραγμα και το ένα και το άλλο. Και αριθμός. Ισχυρότερο ο αριθμός. Βεβαίως. Έχουμε δει και στα συγκροτήματα, το βλέπουμε συνέχεια. Στα Αποκάλυψη λοιπόν, κεφάλαιο 13-18, το χάραγμα αριθμητικός. Ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Να υπολογίσει ποια γράμματα θα βάλει, αν α ίσον 1, β ίσον 2 κλπ, γ ίσον 10.
Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα όνομα, ας πούμε, Βενέδικτος Φερρυππίν, Β2 κλπ, Ε5, βγαίνει ακριβώς 666. Αυτό είναι το ψηφισάτο, όπως λέγουν όλοι οι ερμηνευτές, όλοι όσοι υπομνηματίζουν την Αγία Γραφή. Μετά, έχουμε Αποκάλυψη Ιώνα κεφάλαιο 14, στίχους 9-11. «Ή της λαμβάνει το χάραγμα». Στίχος 11. «Και ή της λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού». Αναφέρει το όνομα. Μετά έχουμε Αποκάλυψη Ιώνα κεφάλαιο 15, στίχος 2 και 3. «Και είδων τους νικόντας εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτού και εκ του αριθμού του ονόματος αυτού». Εδώ αναφέρει τον αριθμό του ονόματος και όχι το όνομα. Που σημαίνει ότι το θεωρεί χάραγμα τετελεσμένο. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Ναι. Είδαμε τους νικόντας. Ο αριθμός θεωρείται χάραγμα, τελείωσε. Ναι. Εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτού και εκ του αριθμού του ονόματος αυτού. Μάλιστα. Δηλαδή, αν δεν νικήσουμε το 666 και μας νικήσει και μας το περάσουν στις ταυτότητες και στο μέτωπο, πάει, χαθήκαμε. Αυτοί θα σωθούν που θα νικήσουν, θα δεχτούν αυτό το πράγμα. Θα αντιδράσουν και αυτοί που δεν θα το δεχτούν. Και άλλο χωρίο. Αποκάλυψη κεφάλαιο 16, στίχος 2. «Επί τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου θα πέσει η πληγή». «Επί τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου», το 666. Κεφάλαιο 19, στίχος 20. Αποκάλυψη πάλι. «Τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου». Πάλι ομιλεί για τιμωρία. Κεφάλαιο 20, στίχος 4. «Και ουκ έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείραν αυτών», δηλαδή το 666. Δηλαδή, πατέρα Μανουήλ, με λίγα λόγια, το μήνυμα βγαίνει προς όλους εμάς. Το ότι μην νομίσουμε ότι θα δούμε μέρες καταπληκτικές εάν λάβουμε το σφράγισμα και θα έχουμε ευημερία όπως μας δηλώνουν οι κύριοι αυτοί και θα έχουμε αγαθά και εκλεκτά. Αυτοί που θα πάρουν τον αριθμό της ταυτότητας ή έστω τον φοράνε τον αριθμό θα τους βρουν μεγάλα δεινά και θα αναφερθούμε παρακάτω τι θα συμβούν σε αυτούς που θα νομίσουν ότι είναι οι έξυπνοι και ότι παρέλαβαν και ότι προχωρούν με τους μοντέρνους ρυθμούς και όλα αυτά. Θα λάβουν τον αριθμό, θα καταστραφούν όσοι λάβουν τον αριθμό. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν εγγράφει το όνομα του Αντιχρίστου στην Αποκάλυψη. Αξίζει να ερευνάμε για το όνομα. Αφού έχουμε τον αριθμό, αξίζει να ερευνάμε για το όνομα του Αντιχρίστου. Δεν εγγράφει το όνομα γιατί το όνομα δεν μας ενδιαφέρει να το γνωρίσουμε. Έστω ότι γνωρίζουμε ότι είναι που ταιριάζει και ψηφίζεται, δηλαδή βάζουμε ψηφίο Α ίσον 1, ψηφίο ας πούμε Ε ίσον 5, Βενέδικτος Φερρυππίν, ότι είναι αυτός ο Αντίχριστος. Ποιος Βενέδικτος από όλους τους Βενέδικτους είναι ο Αντίχριστος? Αν έχουμε ένα εκατομμύριο Βενέδικτους, δηλαδή θα τρελαθούμε να ψάχνουμε να βρούμε μεταξύ των ενός εκατομμυρίων Βενεδίκτων να βρούμε ποιος είναι ο ένας Αντίχριστος. Λέει θα ήταν τρέλα στον κόσμο. Βέβαια. Ξέρει ο Θεός. Γι' αυτό έδωσε τον αριθμό. Ναι, και έπειτα αναφέρουν οι πατέρες, δεν έχουμε, έπρεπε να κάνουμε 10 ομιλίες για αυτό το θέμα. 10 εκπομπές. Αλλά για να διαβάσουμε και χωρία των πατέρων. Ναι. Έχω φέρει κάποια κείμενα εκεί, είναι βέβαια πολλά τα κείμενα. Δεν θα διαβάσουμε χωρία των πατέρων. Θα πούμε το νόημα. Θα πούμε. Ναι, θα επανέλθουμε. Λοιπόν, και για άλλους λόγους δεν εγγράφει το όνομα. Άλλος λόγος. Λέγουν κάποιοι πατέρες, δεν θεώρησε άξιο λόγου, περιφρονητικά λοιπόν το απορρίπτει και δεν το γράφει. Αυτό δεν ευσταθεί. Άλλος λόγος, όπως λέγουν οι πόλητες, οι ειρήνες κλπ. Δεν το έγραψε, μήπως κάνει παγίδα ο διάβολος και αλλάξει όνομα, διβαπτίστηκε Βενέδικτος, το αλλάζει, το αλλάζουν τα πάντα και φύλλα αλλάζουν οι άνθρωποι. Yeah. Αλλάξει το όνομα και υποψιαστεί ότι δεν είναι Αντίχριστος, όταν θα είναι Αντίχριστος. Ναι, yeah, και ρίξει στάχτη στα μάτια μας. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εκείνο που ήθελα... Τώρα, για να συμπληρώσω κάτι, ναι, ναι. Οι πατέρες είναι σαφέστατοι και λυπάμαι που έχω δει σε βιβλία που καυχόνται ότι γράψαν κάτι σπουδαίο για τον Αντίχριστο και εκκλησιαστικά πρόσωπα ακόμα, να γράφουν ανόητα πράγματα, να μπερδεύουν εκείνα που λέει ο Ειρηναίος περί χαραγμάτων προ Χριστού, επί Αντιόχου, 160 προ Χριστού και να λένε ότι είναι επί Αντιχρίστου τελικού που απέχουν 3.000 χρόνια. Αν όχι, 2.000 και πλέον χρόνια. Ίσως δεν έχουν γραφεί επίτηδες όλα αυτά τα ερμηνεία. Μια σύγχυση. Για τη σύγχυση. Γιατί ναι. Ξεκίνησαν με επιπολαιότητα. Δεν κάθισαν κάτω να υδρώσουν λίγο, να διαβάσουν την γραφή. Όλη την αποκάλυψη πρώτα. Τους πατέρες που ερμηνεύουν. Και να ψάξουν να δουν και να κάνουν και λίγη προσευχή. Επιπολαιότητα να δείξουν ότι κάτι φτιάχνουμε, ότι κάτι γράφουμε, ας πούμε. Και είναι λυπηρών. Εγώ στη μελέτη που έγραψα δεν ανέφερα κανέναν αντικρούσο, απλώς ονομαστή, αλλά αντικρούω ας πούμε τις πεπελανημένες ιδέες τους, που είναι φοβερή σύγχυση, όπως λέει και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, σκοτώμενα λοιπόν. Σκοταρισμός από αυτούς που λέγουν πως θα κηρύξουν το φως και την αλήθεια.
Λοιπόν, δεν αναφέρω ούτε ονόματα, ούτε ποτέ κρίνω εγώ προσωπικά ονόματα. Στυλιτεύω όμως αυτή την υπερβολαιότητα. Και βγαίνουν και στους άγωνες και μιλούν και λένε δεν είναι τίποτα. Και ακόμα και πρόσφατα. Αυτό είναι θα σας κάνω μια ερώτηση παρακάτω. Είναι υπηρών. Αντί να πούνε, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή, εκπλήττεται κανείς. Τόσο είναι δυνατόν να μιλήσουμε επιπόλαια για το Σταυρό. Αποφεύγουν να το αναφέρουν όλοι οι ιερείς. Λέω εγώ το εξής εγώ. Είναι δυνατόν να μιλήσουμε επιπόλαια για το Σταυρό. Τι είναι ο Σταυρός? Ένα απλό σύμβολο με δύο κεραίες με κάτι. Τότε τι είναι και το 666 που είναι το σφράγισμα του διαβόλου? Δεν αξίζει λοιπόν να μιλήσουμε με σοβαρότητα για το Σταυρό? Αξίζει. Και το σφράγισμα, αν αντί του Σταυρού μας κολλήσουν το σφράγισμα και μετά πάνε περίπατο θα λέγαμε οι ευσεβιστικές μας φιλολογίες και τα κηρύγματά μας και όλη μας η κουλτούρα, γιατί δυστυχώς μια κουλτούρα γίνεται μέσα στην Εκκλησία και θέλουν να αποκοιμίζουν κάποιοι τα πνευματικά τους τέκνα και να τους λένε δεν μην φοβήστε, να έχετε στην καρδιά τον Χριστό. Αλλά γι' αυτό πούμε παρακάτω. Ναι, παρακάτω. Εδώ, πατήρα Μανουήλ, θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί να χαρακτηριστεί το 666 ταυτότης του Αντιχρίστου? Βεβαίως. Ταυτότης του Αντιχρίστου, γιατί οι πατέρες αναφέρουν ότι είναι η ψήφος του Αντιχρίστου, ότι είναι το χάραγμα, ότι είναι η σφραγίδα, ότι είναι το σημείο του Αντιχρίστου. Έχουμε σημείο του Υιού του ανθρώπου, ο Σταύρος. Ότι είναι ο Σταύρος. Ναι. Και σημείο του Αντιχρίστου το 666. Και το ένα αναιρεί το άλλο. Το ένα είναι εκ διαμέτρου αντίθετο προς το άλλο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πραγματικά χαρακτηρίζεται ταυτότης του Αντιχρίστου το 666. Και δεν είμαι εγώ που τα λέγω αυτά τα πράγματα, λέγουν και άλλοι. Και να αναφέρουμε μια μελέτη που γράφτηκε και δημοσιεύθηκε στην Εκκλησία του ομοτήμου καθηγητού Πανεπιστημίου των Αθηνών της θεολογίας του κυρίου Μάρκου Σιώτου, που λέγει η ταυτότητα του Αντιχρίστου το 666, η ταυτότητα του Αντιχρίστου. Μάλιστα. Άρα, και θεμελιώνει ναι, με πολλά επιχειρήματα και σαν καθηγητής ότι αυτό είναι δεδομένο. Άρα, μας κάνουν και κάποιοι επίσκοποι τον σοφό. Όταν λοιπόν ο κύριος Ανδρέας Θεοδόρου, ο διαπρεπέστατος αυτός καθηγητής και απολογητής της πιστιών μας, έγραψε σειρά βιβλίων και λέει είναι δεδομένο, δεν υπάρχει αμφιβολία αν είναι δεν είναι το 666 το χάραγμα του Αντιχριστού. Μάλιστα. Όταν βλέπουμε λοιπόν και άλλους θεολόγους και τον κύριο Μάρκο Σιώτη έστω και μοναχούς έστω που κατεβαίνουν από το Άγιο Νόος, όπως ο Παρθένιος, μοναχός αξιόλογος άνθρωπος, δεν είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, που έγραψε τρεις μελέτες, γιατί αυτό ήταν ειδικός και είχε υπηρετήσει ως λαϊκός στην Αμερική και είδε όλα τα τερτύπια των Αντιχρίστων και γράφει τρεις μελέτες πολύ αξιόλογες για το χάραγμα του Αντιχρίστου. Υπάρχουν και άλλοι σπουδαίοι, όπως ο πατήρ Νεκτάρης Μουλατσιώτης που γράψει βιβλίο Θαυμάσιο και τόσα. Λοιπόν, αυτοί δεν ξέρουν τι γράφουν? Οι καθηγητές πανεπιστημίου δεν ξέρουν τι λένε? Αυτοί οι ειδικοί που κάθισαν και είδωσαν χρόνια με προσευχή επάνω σε αυτό το θέμα δεν ξέρουν τι λένε? Και ξέρουν κάποιοι ξυπασμένοι και ένα σοφόροι ανώτεροι έστω. Γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια, που επιπόλαια δήθεν να μην τρομοκρατηθούν τα πνευματικά του τέκνα. Μα δεν τους τρομοκρατεί μια ολόκληρη Βόρειος Ήπειρος που την είχαν σφαγιάσει τα αισθήματα του Χότζα και δεν υπήρχε ούτε μια εκκλησία? Πιο φοβερό είναι το 666 και ο Αντίχριστος. Μα ο Αντίχριστος ήταν ο Χότζα. Άρα επισκοπού γίνεται η σιωπή. Και δεν τους τρομοκρατεί. Δεν τρομοκρατούνται τα πνευματικά τέκνα των από την τραγωδία της Σομαλίας που 500.000 παιδάκια έμειναν τα κόκαλα και πεθαίνουν στην αγκαλιά της μάνας που δεν μπορούν να στέλνουν στα πόδια τους. Δεν τους τρομοκρατεί της Βοσνίας τη τραγωδία που είναι αδελφή μας στη γειτονιά μας? Μα τι άλλο θα κάνει ο Αντίχριστος? Σφαγές, λαϊλασίες, εγκλήματα, πείνα, δίψα, δυστυχία. Δεν τα βλέπουμε αυτά προ πολλών ετών? Δεν είδαμε παγκοσμίους πολέμους? Δηλαδή να λέμε να μην γίνουν παγκόσμιοι πόλεμοι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν φόνοι, να μην υπάρχει κακό, να το λέμε, το επιθυμούμε. Αλλά υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, τι θα φοβήσει τώρα, αν πούμε ότι το 666 είναι η σφραγίδα του Αντιχρίστου? Τι θα φοβήσει, ποιον θα φοβήσει? Ή και αν πούμε ότι υπάρχουν τα προμηνύματα, και εδώ πλέον οδεύομαι ολοταχώς προς κάτι το πολύ αποκαλυπτικό. Με ταχύτητα τους ρυθμούς.
Πολύ αποκαλυπτικό. Ναι. Ήθελε ολοκληρώνεται η ΙΟΚ και έρχεται να καταστήσει εμάς η ΙΟΚ, όχι υπό πόδιον των ποδών, αλλά μάζα, σκουριά, πεταμένη. Εκεί καταντήσαμε. Ναι, το βλέπουμε πώς μας αντιμετωπίζουν. Και δεν το βλέπουν αυτό. Μα δεν τους ανησυχεί αυτό για τα πνευματικά τους τέκνα να αγωνιστούν και να πούνε ότι κινδυνεύουμε εδώ να γίνουμε ένα μηδέν μέσα στην ΙΟΚ. Ξεκινήσαμε με όνειρα και απατηθήκαμε και απατώμεθα και μας οδηγούν και δεν τρέπονται λίγο σε αυτή την τραγωδία, την νέα, την μας ταλανίζουν τώρα χρόνια για το μακεδονικό. Είναι τροπή μας. Να βγαίνουμε δηλαδή να αγωνιζόμαστε να λέμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες, ότι είμαστε εμείς οι Μακεδόνες. Είναι τροπή. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ, Θερυπίν, το όνομά μου είναι Μαρία Δουράκη, δεν είμαι η Μαρία Δουράκη. Είναι σαν να λέμε. Να μας αναγκάσουν. Μην μας λένε ότι φταίει ο Γλυγόροφ. Αυτά είναι παραμύθια. Πείτε τα παρακαλώ και δώστε το μήνυμα, ο Γλυγόροφ θα καθόταν φρόνιμο παιδάκι αν η ΟΚ του έλεγε δεν χωρατεύει η Ελλάδα, ούτε η ΟΚ μπορεί να πουλάει και να αγοράζει τα ιερά και όσια της πατρίδας μας. Δεν μπορεί η ΟΚ να, και να δίνει όλη μας την παρακαταθήκη δώρον στον Γλυγόροφ. Λοιπόν, δεν τα βλέπουν, δεν τους τρομοκρατεί αυτό, ότι μπορούν και οι Τούρκοι και οι, από πάνω οι βόρειοι μας γείτονες να μας οδηγήσουν σε χειρότερο από το 40 κατοχή και σε περιπέτειες. Λοιπόν, τι είναι εκείνο λοιπόν που τους σκανδαλίζει? Μήπως έρθει ο Αντίχριστος? Μα έρχεται ο Αντίχριστος. Βέβαια. Και αυτά τα όλα τα φαινόμενα, δηλαδή ποιος είναι εκείνος που δημιουργεί την τραγωδία της Σερβίας? Δεν είναι ο Αντίχριστος? Βέβαια. Στο πρόσωπο του Πάπα, του Βατικανού, που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Βέβαια. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος, όπως λέει και ο Κοσμάς, ο κυριότερος αίτιος. Όχι, κύριε, αυτός φταίει για όλα. Το δικαίωμα των θηρίων. Αυτός φταίει για όλα. Ναι, ο Σατανάς ο Πάπας, έτσι τον αποκαλεί λοιπόν, ο Πατροκοσμάς ο Ετωλός. Δεν τα βλέπουν αυτά. Και τι στρέφονται λοιπόν με, και κλιπαρούν την Δύση και το Βατικάνο και τα άλλα. Αφού η Δύση θέλει να μας εξοντώσει. Και τα άλλα άντρα της ανομίας. Και αν τα λέγαμε αυτά πριν από 10 χρόνια, 5 χρόνια, 2 χρόνια, θα λέγανε «Α, είναι φανατική». Είναι φανατισμός, αγαπητοί μου, αυτό το πράγμα. Φανατισμός να βλέπουμε την αλήθεια, την τραγωδία που γερχόμεθα στην Κύπρο, τον φόβο μην χάσουμε το Αιγαίο, την Θράκη και τώρα και τη Μακεδονία και να μας βγάζει ο άλλος χάρτες τόσο μεγάλους. Λοιπόν, τι νόση είναι αυτά τα έργα? Συγγνώμη, μια παρεμβολή, πατέρα Εμμανουήλ, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το μακεδονικό τώρα, παρεμβολή έτσι, διότι αναφερθήκατε στους χάρτες και όλα αυτά για το Αιγαίο και όλα αυτά. Τι γνώμη έχετε για την εισήγηση του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης? Το ότι θέλει να πάρει τις Μητροπόλεις της Βορείου Μακεδονίας, Θράκης, Ανατολικού Αιγαίου και όλα αυτά. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Σας παρακαλούμε, σαν υπεύθυνος και σαν εκπρόσωπος της Εκκλησίας, θα ήθελαμε να μας απαντήσετε. Όπως είναι ολοφάνερο, ότι με τη δημιουργία του μακεδονικού ζητήματος θέλουν να μας εμπλέκουν και σε προβλήματα για να περνάνε τα 666, να περνάνε τα νομοσχέδια, να περνάνε τις εκτρώσεις, να περνάνε τούτο, να περνάνε εκείνο, όλα τα άθλια, τους άθλιους νόμους και να κάνουν την χώρα μας ένα χώρο διαρχομένων αλητών και θα λέγαμε αναρχικών και εγκληματιών. Όμοια είναι γνωστό και αυτό το θέμα. Δεν ξέρω ποιοι έπεισαν τον σεβαστό Οικουμενικό Πατριάρχη μας να ζητήσει κάτι τέτοιο τώρα. Και ότι αν αυτό γίνει και η μισή Ελλάδα εκτουρκευτεί εκκλησιαστικά, αυτό σημαίνει ότι διαιρείται η Ελλάδα και πραγματοποιείται το σχέδιο των μεγάλων να κοπεί η Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα. Άρα... Και αυτό είναι από το Ρέικιαβικ σχέδιο των μεγάλων. Μοιράζουν αυτοί, γιατί είμαστε εμείς ανόητοι και δεχόμαστε να μας μοιράσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, από το Ρέικιαβικ σκάνε οι αντίχριστοι και οι σιωνιστές που δεν κατόρθωσαν ακόμα να το πετύχουν. Και θα δώσουμε λοιπόν το δικαίωμα εμείς να το πετύχουνε? Λοιπόν, ας στρέψουμε τα βλέμματά μας στους κινδύνους που διατρέχουμε. Μας βομβαρδίζουν από όλες τις μεριές, να μην γλιτώσουμε με τίποτα. Όλων αυτών των κινδύνων πηγές ανομαλίας είναι κάτι Βατικανό, κάτι ναζιστές, κάτι φασιστές, κάτι σιωνιστές, εβραιομασόνοι. Αυτή είναι η πηγή όλων των ανομαλιών. Των δειών και των κακών στην ανθρωπότητα. Πώς μπορεί, ελληνικέ λέει, απορώ πώς ανέχεσαι αυτήν την ύβριν. Ελληνικέ λέει, σου ρωτώ πώς ανέχεσαι να συζητώμε και να κάνουμε συλλαλητηρία περί του ονόματός μας και της πατρίδας μας. Και μετά να λέμε δασέ, να λέμε ΕΟΚ, να λέμε η ασφάλεια μέσα στην ΕΟΚ. Ποια ασφάλεια? Όταν αυτοί θέλουν να μας διαλύσουν τελείως. Μα που φάνηκε αυτό, δεν φαίνεται? Αυτά να τα βλέπουμε,
να τα κρίνουμε και μην αποκοιμήσουμε τους πιστούς, γιατί θα φτάσουμε σε τετελεσμένα γεγονότα σαν το Κυπριακό μη γέννητο και σαν το μικρασιατική καταστροφή που ήταν φοβερή καταστροφή. Και αν πάθουμε και τίποτα στη Μακεδονία θα είναι το τέλος μας. Τι γνώμη έχετε ότι αυτά δεν κατευθύνονται, ότι ποιοι θέλουν τούτη την ώρα να εξοντώσουν τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό? Δεν βλέπετε ότι στα ανατολικά κράτη οι επιθέσεις αυτές που γίνονται δεν είναι τυχαίες? Η διάσπαση της Σοβιετικής Ενώσεως, τα τρία ορθόδοξα μέτωπα που χτυπιούνται τούτε την ώρα, με τελευταία την Ελλάδα. Δεν διαλύονται, δεν βλέπετε τίποτα σε αυτό, την επίθεση στα ανατολικά ορθόδοξα κράτη που κάνει ειδήσεις τούτη την ώρα? Είναι οφθαλμοφανέστατον αυτό. Λυπηρότατον, και πρέπει να δώσουμε με παρησία, όχι ένα συλλαλητήριο. Γιατί κάποιος είπε κάποτε κάτι το σοφό. Γινόμαστε πατρίτες για τρεις μέρες ή για τρεις ώρες. Και μετά ξεχνιόμαστε, γιατί αυτά είναι τα αποτελέσματα τα οποία εκφράζει και το 666. Δηλαδή, μας στρέφουν την νεολαία στον πανερωτισμό, στη λατρεία του σεξ, τη λατρεία της μπάλας, στα ναρκωτικά, έτσι, στην αναρχία. Και ποιος θα ασχοληθεί για τα θέματα τα ουσιώδη? Μετά λένε για το 666. Μα όταν είναι ο αντίχριστος, 666 σημαίνει ίσον αντίχριστος. Μάλιστα. Είναι ή δεν είναι θέμα σημαντικό? Τότε ποιο είναι θέμα σημαντικό? Να λέμε ότι έχουμε τον Χριστούλη στην καρδιά. Ποιο Χριστούλη θα έχει κανείς στην καρδιά και να φτύνει κατά πρόσωπο τον Χριστό όταν του βάλει στο μέτωπο το 666 του δαίμονα. Ή στο μέτωπο της αφόρητες. Μάλιστα. Στεπτώτες. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, ποιο είναι το αντίδοτο κατά το 666, το χάραγμα του Ιησού Χριστού? Αλλά θα ήθελα πρώτα, κυρία Δουρακή, να δούμε το βαθύτερο νόημα το οποίο κρύβεται. Ναι, που περικλεί το χάραγμα του 666. Ναι. Για το νόημα αυτό που περικλεί το 666. Μάλιστα. Μάλιστα. Το βαθύτερο νόημα λοιπόν του 666 είναι το εξής. Σημαίνει 666 ίσον αντίχριστος. Ταυτίζεται λοιπόν όνομα και αριθμός ονόματος και σημαίνει αντίχριστος. Σημαίνει τον χαρακτήρα του αντίχριστου, τον θηριώδη, τον αποστατικό, τον βλάσφημο, τον αντίχριστο χαρακτήρα του, τα αντίχριστα έργα του, την αποστασία, την αντιεκκλησία, τον αντισταυρό, την αντισωτηρία, τη βασιλεία τη σατανική. Αυτά και πάρα πολλά άλλα τα οποία θα μας περάσει η ώρα και έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, να δείξουμε τώρα μια... Δεν θα θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το αντίδοτο κατά το 666, μήπως το χάραγμα του Ιησού Χριστού? Βεβαίως, να πούμε το αντίδοτο. Και να τα αναδείξουμε. Το βαθύτερο νόημα λοιπόν του χαράγματος αυτού του Αντιχρίστου φαίνεται από μια αφίσα την οποία θα δείξουμε. Παρακαλώ. Λοιπόν. Ναι, στο πλάι κρατήστε το, στο πλάι. Ναι. Αυτή είναι μια αφίσα που διαφημίζει, δεν κατηγορούμε κανένα, ίσως να έχουν και άγνοια, αλλά δεν πιστεύω να είναι τόσο άγνοια. Που δείχνει εδώ μια αφίσα της αμερικάνικης εταιρείας που βγάζει computer Apple, που σημαίνει Milo, και έχει, παρακαλώ, παρατήσατε στο κάτω μέρος Apple Center. Ναι, είναι... στο κάτω μέρος εδώ, ναι, προς το κάτω μέρος, εκεί περίπου, το δαγκωμένο Milo. Μάλιστα. Τι έφταιγε? Κανείς ντρέπεται να αφήσει το τραπέζι δαγκωμένο Milo. Εδώ το έχουν στην αφίσα. Δείξτε, παρακαλώ, και πάνω εδώ ψηλά, που φαίνεται πιο καθαρά, εδώ ψηλά. Κοίταξε εδώ, με γερή δαγκωνιά, με γερά δόντια, δαγκωμένο μήλο. Και βγάζει κομπιούτερ με barcode και προηγήθηκε μια άλλη εταιρεία, αυτή ακολούθησε, αλλά αυτή επέβαλε και θριαμβολόγησε. Είναι το σήμα της αυτό. Ναι, είναι το σήμα, το έμβλημα. Το έμβλημα. Λοιπόν, το δαγκωμένο μήλο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 666 είναι ακριβώς, εκφράζει την ουσία της αποστασίας. Παίρνει λοιπόν η Εύα, γιατί ακολουθεί το σατανικό βούλημα, τη σατανική θέληση, και τρώει το μήλο. Είναι η αποστασία, είναι η παρακοή, είναι απομάκρυνση από τον Θεό, είναι η παράβαση της εντολής του Θεού. Nice. Αυτό το μήλο λέγει. Άρα λοιπόν μας προτρέπει να ακολουθήσουμε, λοιπόν, να γίνουμε αποστάτες στο μήλο. Αυτό το μήλο λοιπόν φανερώνει τι είναι το barcode system με... τα τρία αυτά εξάρια. Για δείξτε και αυτό, παρακαλώ, με τον Εμμανουήλ. Μπορείτε να κάνετε λίγο, να γίνει λίγο ζουμάρισμα ώστε να φανεί. Ναι. Μάλιστα. Ναι, πιο λίγο. Σύναμον.
Γύρισε το λίγο να φανεί. Ναι. Να φανεί η ανάλυση που γίνεται στο γραμματοκώδικα πιο αριστερά. Η ανάλυση, κοιτάξτε. Α, να δούμε και το γραμματό. Τα τρία εξάρια. Ρίδειξτε τα καλά επάνω, ναι, έτσι, ναι, ναι. Καθίστε λίγο το φακό. Πολύ ωραία. Ανοίξτε το λίγο. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ανοίξτε το λίγο να φανεί και το κάτω μέρος. Κοιτάξτε λοιπόν. Μάλιστα. Ένα barcode σύνδεμα. Δεν φαίνεται τόσο καλά. Οι τρεις διπλές γραμμές, αρχή, μέσον και τέλος, έχουν την αξία, την συγκεκή, 6, 6 και 6. Έχουμε στο μέσον, από πρώτη δεύτερη λωρίδα από το μέσον, ένα άλλο εξάρι. Μερικοί λέγουν ότι άραγε είναι 6 αυτές τις διπλές γραμμές. Να το, είναι και στο ενδιάμεσο ένα άλλο εξάρι, πριν από το 7. Λοιπόν, αυτό το σύστημα λειτουργεί με τα ειδικά μηχανήματα που διαβάζουν αυτές τις ραδώσεις, αυτές τις μπάρες, με μια φωτεινή δέσμη ακτίνων, με μια ακτίνα που σαρώνει όλο το πεδίο αυτών, ακτίνες λέιζερ. Και όπου βρει μαύρο, δεν ανακλάται η ακτίνα στη φωτοκυψέλη. Όπου βρει άσπρο, ανακλάται. Και ανάλογα με το πάχος του μαύρου ή άσπρου του διαστήματος αυτού, δίνεται σήμα και έχει την έννοια αριθμού. Μεγαλύτερο πλάτος ας πούμε έχει 2, μικρότερο έχει τόσο, μεγαλύτερο έχει τόσο. Οπότε έχουμε κωδικοποίηση λοιπόν αυτών των γραμματών συστημάτων με τα νούμερα κάτω. Μάλιστα. Κωδικοποίηση λοιπόν και του 6 είναι οι 2 λεπτές γραμμές. Μάλιστα. Κωδικοποίηση. Δεν υπάρχει στα τρόφιμα 6-6-6, αλλά μόνο με τις διπλές γραμμές. Σε όλα τώρα τα τρόφιμα κυκλοφορεί αυτό το χάραγμα. Με τις διπλές γραμμές 666, χωρίς να έχει και το νούμερο, γιατί το έβγαλα. Μάλιστα. Το νούμερο για λόγους ευνοήτης, επειδή αντιδρά. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, το χάραγμα 666 είναι ένα νεκρό, αδιάφορο ή ενεργό σύμβολο? Κοιτάξτε, επειδή θέλω να δείξω μια αφίσα ακόμη. Όταν κανείς δέχεται το χάραγμα αυτό, ναι, είναι εκφραστική αυτή η αφίσα. Είναι σαν να βαπτίζεται, ναι, μέσα στην κολυβήθρα του διαβόλου. Όπως δείχνει και αυτή εδώ η εικόνα. Εκάμ, κοιτάξτε το 666 και ο διάβολος χαίρεται. Δηλαδή είναι ένα ξεβάπτισμα. Άρα, πώς λες, αγαπητέ, ότι μπορείς να είσαι χριστιανός όταν δέχεσαι τη σφραγίδα του Αντιχρίστου? Του Σατανά. Τη Σατανά τη σφραγίδα. Ναι. Που είναι κατά ενέργεια του Σατανά. Θα το πούμε στη συνέχεια. Ναι. Κατά ενέργεια του Σατανά. Ναι. Μπορείς να είσαι χριστιανός. Τι χριστιανός είσαι? Χριστιανός είσαι όταν έχεις το σταυρό. Δεν μπορεί ο σταυρός και το χάραγμα αυτό να συμβεί. Άρα λοιπόν δεν είναι, είναι ενεργό σύμβολο. Ήθελα να τονίσω πάλι το εξής και να συμπληρώσω. Ότι ο Ειρηναίος μας έχει θαυμάσια ερμηνεία για το 666. Το χίξι στίγμα και 666 είναι το αυτό. Αρρύθμιση ελληνική είναι χίξι στίγμα και αρρύθμιση αραβική που επικράτησε είναι το 666. Τα κείμενα και της Καινής Διαθήκης και των Πατέρων δεν έχουν τον αριθμό ούτε χίξι στίγμα μόνο, ούτε το 666 μόνο. Έχουν ολογράφους. 666. Μάλιστα. Ολογράφους με τρεις λέξεις. 666. Τα κείμενα των Πατέρων. Και χίξι στίγμα σε άλλη στα γραμμή. Κείμενα των Πατέρων. Σε άλλη γραμμή. Ποιος μπορεί να πει τώρα ότι αφού υπάρχει ολογράφος 666, υπάρχει χίξι στίγμα και 666 και με νούμερο, ναι, ποιος μπορεί να πει ότι είναι κάτι άλλο, κάτι συμβολικό? Το λένε οι ιερείς κι όμως παιδί, είναι λυπηρό να το λένε αυτό. Δυστυχώς το λένε οι ιερείς. Για να πούμε και το νόημα το ακόμα, με επιτρέψετε για λίγο, πώς νοηματοδοτεί αυτό το χάραγμα ο Ειρηναίος και οι άλλοι πατέρες, όλοι 600 χ ή 600. Το χ είναι ίσον 600 ή 600 νούμερο. Πότε έγινε ο κατακλυσμός του Νόε? Στο 600 έτος του Νόε. Οπότε το χ ή το 600 ανακεφαλαιώνει όλη την προν του Νόε αποστασία αμαρτία. Σακολατρία. Δεν την έχουμε σήμερα αυτήν την εικόνα. Φοβερή. Τι έχουμε? Όταν βιάζει πατέρας το γιο του των 2 χρονών. Χριστέ μου, το συμπλονιστικό αυτό το φοβερό. Όταν άκουσα προχτές ότι στην Αμερική, που σαν το ανακρατείτε, βέβαια δεν κατηγορούμε όλη την Αμερική, αλλά υφίστανται αυτοί από τους οποίους εκπορεύονται τα κυκλώματα της ανομαλίας και τα αντιχριστικά, υφίστανται τις συνέπειες πρώτα αυτοί. Γυρνά στους δρόμους, λέει, κάτι αλήτες με AIDS και έχουν έτοιμες σύριγγες με μολυσμένο αίμα και τσαπ,
κάνουν στα σώματα των περαστικών νέων για να χαρούν. Για να χαρούν να γίνουν και αυτοί το ίδιο. Λοιπόν, δεν έχουμε λοιπόν αυτήν την εικόνα της αποστασίας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χ σημαίνει 600 και 600 στο έτος του Νόε, επί του οποίου 600 έτος έγινε ο κατακλυσμός. Επομένως, συμβολίζει την κατακλυσμική αμαρτία, αποστασία που έχουμε και σήμερα. Μετά, ξύ στίγμα σημαίνει 66 και σημαίνει τις διαστάσεις της εικόνας που έστησε της χρυσής ο Ναβουχοδονόσορ. Μάλιστα. Είχε 60 μέτρα ύψος, 60 πύχης ύψος και 6 πύχης πλάτος. Που σημαίνει λατρεία στον Κέσαρα, λατρεία στα ρουσφέτια, λατρεία στις θέσεις, λατρεία στις μήτρες, λατρεία στην εξουσία, λατρεία στον Αντίχριστο και όχι στον Χριστό. Έτσι, αυτή έτσι, είναι έτσι. Η ουσία. Αυτά θέλουμε λοιπόν, να μας τα πείτε. Αλλά πατέρα με όπως λέει και ο Ανδρέας Κεσαρίας λοιπόν, δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Επιμελή εργασία της αμαρτίας. Ναι. Και γενικά είναι πολλές οι ερωτήσεις εδώ, πατήρ Εμμανουήλ, και δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Λοιπόν, να δείξουμε τώρα ένα πλάνο εδώ. Ναι, ναι. Να ο 666 που κοντεύει να έρθει. Εμείς θέλουμε να τον διώξουμε, να μην έρθει. Ναι. Αλλά είναι θέλημα Θεού να έρθει. Κοιτάξτε, ο 666. Πώς τον παρουσιάζει ότι εμφανίζεται και είναι ένα είδωλο με ακτίνες λέιζερ, με τρισδιάστατες οθόνες τηλεοράσεων, ιονίζουν το περιβάλλον και προβάλλουν ακτινοβολίες και δείχνουν το είδωλο και μιλάει και κινείται σαν να είναι ζωντανός. Μάλιστα. Και απατά ότι εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Ναι. Σαν Batman λέει εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Και με γι' αυτό και ο Batman προβάλλεται να, κατά χώρο από λοιπόν, την τηλεόραση. Που, και τώρα λέγουν κάπου εμφανίζεται, κάπου εξαφανίζεται, εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά είναι ο Αντίχριστος. Ο 666, τώρα έχουμε το 666, το 666, το τον αριθμό του, τον αριθμό τη σημεία του. Έρχεται ο 666 και έρχεται τώρα και με τα Βατικανά και με φασισμούς και ναζισμούς και μαρξισμούς και με όλες τα κεκόμματα των σιωνιστών που πραγματικά έχουν αιματοκυλήσει και την οδηγήσει σε ταλαιπωρίες στην ανθρώπινη. Άρα, εδώ θέλουμε να μας πείτε αυτή την αλήθεια, πιστεύετε ότι ο σιωνισμός είναι εκείνος που θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς αυτούς που αναφέρετε πριν από λίγο. Ο σιωνισμός είναι αυτός που θέτει όλες αυτές τις πληγές στον κόσμο, γιατί θέλει να εδραιώσει παγκόσμια ιδεϊκή κυριαρχία. Ο σιωνισμός συνεργαζόμενος με τον παπισμό, μάλιστα. Και με όλες τις δυνάμεις του Αντιχρίστου. Μάλιστα. Και όσοι νομίζουν ότι λέμε και να ρημάτε, ας διαβάσουν μια πλούσια βιβλιογραφία που υπάρχει για τα θέματα αυτά και ας ανοίξουν τα μάτια τους, ας διαβάσουν τα πρωτόκολλα των συμφωνητησιών, βιβλία πολύ αξιολογά και ας κρίνουν, γιατί έχουμε σκοτάδια. Εδώ κινδυνεύουμε να αφανιστούμε και ακόμα μυαλό δεν βάλαμε. Να το αντίθετο ποιο είναι. Το αντίδοτο είναι ο εσταυρωμένος Χριστός, Κύριός μας και Θεός. Ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός λοιπόν. Ναι. Πότε σταυρώθηκε ο Χριστός? Την έκτη ημέρα και ώρα, ώστε να θεραπεύσει την πληγή της Εύας του Αδάμ, την πληγή της έκτης. Της έκτης. Έκτη ημέρα έπεσε η Εύα. Συγκλονιστικό. Έκτη ώρα έφαγε το μήλο. Και έρχεται ο Χριστός έκτη ημέρα, Παρασκευή, έκτη ώρα και σταυρώνεται και έρχεται να θεραπεύσει την πληγή της Εύας, να θεραπεύσει τον Αδάμ παγγενή με όλο το ανθρώπινο γένος και να ανορθώσει το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό τον εσταυρωμένο μισούν. Γι' αυτό τον σταυρό τον μισούν. Πολεμούνε. Καρφί στο μάτι τους. Τον πολεμούνε. Ναι. Και αν μας πούνε κάποιοι, ξέρεις, και τι κάνει ο Χριστός σταυρωμένος. Ας ζήσουν την αλήθεια, την σταυροαναστάσιμη, και θα πούμε πιο κάτω για την Ανάσταση. Και τότε το μεγαλείο δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς με λόγια. Πατέρα Εμμανουήλ, θα πρέπει όμως να επισπεύσουμε, να δείξουμε, καταρχήν να τεθούν οι ερωτήσεις, διότι δεν θα προλάβουμε, δεν θα μας πάρει ο χρόνος, ήδη ο χρόνος κυλάει. Θες να είναι το χάραγμα. Ναι, πώς ενεργεί το χάραγμα το 666 στον άνθρωπο όταν το λάβει, πώς ενεργεί? Λοιπόν, το χάραγμα 666, περί το οποίο δεις πλέον αμφιβάλλει. Ουδής σοβαρός άνθρωπος και επιστήμονα αμφιβάλλει αν είναι ή δεν είναι χάρακμα. Λοιπόν, αφού είναι αντίχριστο σύμβολο, ενεργεί κατά ενέργεια του Σατανά. Δεν είναι ένα σύμβολο αργό. Αφού έχουμε, αλλά τα αγνοούν αυτά πολύ, γιατί δεν μελετούν τη γραφή, ούτε πατέρες,
Μου λένε κάτι αχυρώδη βιβλία. Λοιπόν, τα ορθολογιστικά, ναι, θεολογικά. Ναι, ορθολογιστικά. Ευσεβιστικά. Ευσεβιστικά. Λοιπόν, αφού ο Σταυρός, κατά την ερμηνεία όλων των πατέρων, είναι προτυπούμενος και ενεργούμενος στην Παλαιά Διαθήκη και σαν χάραγμα, σημείο Σταυρού, και σαν συμβολισμός του Σταυρού, όπως είναι το ταφ γιώτα ήταν, ταφ 300 γιώτα σημαίνει, γιώτα και σημαίνει Χριστός. Λοιπόν, 318 ήταν οι στρατιώτες του Αβραάμ και νίκησε τους αντιπάλους, όχι παραπάνω ένας, ούτε παρακάτω ένας. Που σημαίνει ταφ Σταυρός, ήταν ταφ σαν ταφ τότε ο Σταυρός, γράφει τον, και γιώτα ήταν Ιησούς. Όταν νικάει ο Ιησούς είναι το Σταυρό. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, είναι Σταυρός προτυπούμενος και ενεργούμενος στην Παλαιά Διαθήκη. Επομένως και το χάραγμα του Αντιχρίστου κατά ενέργεια του Σατανά είναι που εδώ εμφανίζεται και ενεργεί με το σύμβολο αυτό όπως όλα τα μαγικά σύμβολα. Μάλιστα. Ποιες οι προσωπικές ηθικές συνέπειες της αποδοχής του χαράγματος, οι προσωπικές ηθικές συνέπειες, ναι, αυτός που θα αποδεχθεί το χάραγμα του 666 τι έχει να πάθει? Ναι. Λοιπόν, αφού ενεργεί κατά ενέργεια του Σατανά, αντίθετα από την ενεργεία ο Σταυρός, λύει τον Χριστόν στον Χριστιανό. Ο Χριστιανός λέγεται γιατί είναι κατ' εικόνα Χριστού, χριστοποιημένος και πορεύεται προς την πλήρη χριστοποίηση και θέωση. Μάλιστα. Εισέρχεται λοιπόν εκεί η ενέργεια του Σατανά με την αποστασία, την κάθε αμαρτία και με το χάραγμα, το οποίο δεν έχουν καταλάβει κάποιοι πώς ενεργεί. Μα δεν έρχεται σαν κεραυνός να ενεργήσει. Δεν συνέφερε έτσι. Θα είχαν όλοι μετανιώσει. Ναι. Ο διάβολος ξέρει τα κόλπα του. Δεν έρχεται λοιπόν να πει κεραυνώνει το 666, σκοτώνει λέγαμε και το 666. Δεν σκοτώνει λέει. Μα δεν σκοτώνει το σώμα. Αμέσως σκοτώνει όμως σιγά σιγά την ψυχή. Όπως υπάρχουν δηλητήρια, τα οποία δηλητηριάζουν αργά 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 το σώμα και την ψυχή την σκοτώνουν και τελικά ο άνθρωπος πεθαίνει. Λοιπόν, να σας πω για ποιες οι κοινωνικές εκκλησιολογικές συνέπειες αποδοχής του χαράγματος. Θα ήθελα λίγο να πούμε για τις, ναι, τις προσωπικές, πώς ενεργεί προσωπικά. Ναι. Λοιπόν, λύει τον Χριστόν, διαλύει την χριστοποιημένη εικόνα και συνθέτει μια άλλη εικόνα αντίχριστη, αποχριστοποιεί και αντιχριστοποιεί. Αυτό δεν γίνεται σε μια ώρα, μια μέρα, ένα χρόνο. Γίνεται βραβαίως. Αδιαφορία για τα πνευματικά καθήκοντα ή και αν τα κάνει σαμουδιασμένος, δεν καταλαβαίνει, κοινωνεί, δεν καταλαβαίνει ότι κοινωνεί, προσεύχεται και φεύγει ο νους, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν νιώθει την κοινωνία. Το είδαμε αυτό, το είδαμε στα ροκ συγκροτήματα που προβάλαμε, που ήταν ελάχιστο στο 666. Μια κουφότητα, μια κενότητα, κάτι φταίει. Και τελικώς αποστροφή για το σύμβολο, για το σύμβολο της Ορθοδοξίας. Και τελικά γίνεται μια πνευματική απονέκρωση και ας λέει πως κάνει τα πνευματικά καθήκοντα. Μάλιστα. Μια συμβατική πνευματικότητα. Ύπουλο, είναι πολύ ύπουλο. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας ρωτήσω εγώ το εξής. Ποιες είναι οι κοινωνικές και εκκλησιολογικές συνέπειες αποδοχής του χαράγματος από τους πιστούς? Εγώ τις προσωπικές συνέπειες, να πούμε. Και να τελειώσουμε. Κοίταξε, να δείξουμε αυτό το πλάνο. Ναι, δείξτε το παρακαλώ, έτσι, ναι. Ναι. Το χάραγμα, ανοίξτε το λίγο. Το χάραγμα λοιπόν του Αντιχρίστου είναι που αποπροσωποποιεί τον άνθρωπο. Μάλιστα. Και μερικοί λένε επιπόλαια να δεχτούμε να πάρουμε και ένα σταυρό να μην μας βλάψει το 606. Αυτό δηλαδή, ναι, όλοι δηλαδή το λένε αυτό, όλοι. Κατεβάστε λίγο να φανεί, ανοίξτε λίγο. Ναι, ναι. Τότε λοιπόν ερωτάμε, ο άνθρωπος κόβεται στη μέση, διχάζεται, άλλος μέσα άλλος έξω και απ' έξω δύο άνθρωποι και αμέσα δύο άνθρωποι. Και θα είναι άνθρωπος τότε με ποιον, με το σταυρό και το Χριστό ή με το 666 και με τον Αντίχριστο, με ποιον από τους δύο? Ο Χριστός δεν καταδέχεται να το μοιράσουμε τον εαυτό μας. Θέλει ή την καρδιά μας ολόκληρη ή δεν μας θέλει καθόλου. Έτσι. Εμάς δεν μπορούμε να δώσουμε ένα μερτικό στον Χριστό. Μάλιστα. Και μερικοί λένε να έχω στην καρδιά μου τον Χριστό εγώ και ας είναι απ' έξω ό,τι να είναι. Αυτό είναι υποκρισία, φαρισαϊσμός. Ο Χριστούλης δεν είναι τόσο κουτός να δέχεται το συμβιβασμό αυτόν. Εγκαταλείπει τον άνθρωπο και επικρατεί κατά με το βέλημα της ερημόσεως. Και επιμένει ο Κύριος και ακούει την ηθήρα, μήπως υπάρχει αφύπνισης. Και τελικά ο άνθρωπος μένει με το βέλημα της ερημόσεως. Κύριε Μαρίλη, ποιες είναι οι φυσικές και κοσμολογικές συνέπειες και κοσμολογικές συνέπειες? Πρώτα να δείξω κάποια πλάνα. Κοιτάξτε. Λοιπόν. Δείξτε παρακαλώ και αυτό. Κάποια πλάνα που δείχνουν πώς εφαρμόζεται αυτό το 666 για να εθιστεί ο κόσμος ώστε να το δεχτεί και στις αθότητες.
μαγαζιά. Το βλέπουμε παντού. Το μαγαζί που περιμένεις. Στα δισκοπολία. Κοιτάξτε εδώ τώρα η Εθνική. Στις ευρωκάρτες, στις τράπεζες, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Βάζει εδώ ένα ολόκληρο διαβολάκι, ας πούμε. Το έχουμε ξαναδείξει αυτό. Το έχουμε ξαναδείξει. Να δείξει ότι κάτι θα φτιάξει, ας πούμε. Μάλιστα. Για ποιο λόγο. Μας οικειοποιούν τον δαίμονα στις νεολαίες. Το Λότο. 666. Έχει 666. Στην άκρη εδώ κάτω. Στην άκρη κάτω και οριζόντια 6 αριθμοί επάνω, 6 στη μέση, 6 κάτω, 666 κάτω, 666 οριζόντια. Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα και στο Λότο. Ας δείξουμε και αυτό. Την εταιρεία της υδράυσης, αποδείξεις, φέρει σφραγίδα. Η ΕΙΔΑΠ, παρακαλώ. 666 σφραγίδα. Ναι. Ταξίτ στο Ισραήλ, πρέπει. Μάλιστα. Με 666 το νούμερο, όπως βλέπετε. Ναι. Ουρανοξύστης και μάλιστα το λογιστήριο στην της Υόρκη, της Νέας Υόρκης. Με ναι. Σφραγίδα στην κορυφή. Ναι, ολογράφος και λοιπά, ναι, και με... 626. Τώρα, ρωτήσατε για τις... για να μιλούσαμε για τις προσωπικές... Ποιες είναι οι κοσμολογικές συνέπειες. Για τις συνέπειες του, ναι. Του προσώπου. Φυσικές. Έπρεπε να μιλήσουμε πολλή ώρα. Ναι, αλλά δεν μας φέρνει με περιμένουν. Έχουμε ο άνθρωπος, λοιπόν, όταν δεχτεί το χάραγμα αυτό, στην ταυτότητα, που προϋποθέτει μια ολόκληρη διαδικασία, φωτογραφίες, στοιχεία, υπογραφές, παράβολο και τόσα άλλα, σημαίνει ότι δέχεται, ας πούμε, να αρνηθεί τον Χριστό, σημαίνει άρνηση ομολογία της πίστεως, σημαίνει και τι άλλο. Ότι αποτάσσεται τον Χριστό και συντάσσεται με τον διάβολο. Μάλιστα, όπως λέμε... Πώς δέχεσαι τη σημαία, αγαπητέ μου, του διαβόλου, του Αντιχρίστου. Ναι. Τότε με ποιον είσαι, ποιον ακολουθείς, συντάσσεσαι με Χριστόν ή αποτάσσεσαι Χριστόν και ξανασυντάσσεται με τον διάβολο. Έτσι, ακριβώς. Γιατί όταν βαπτίζεται κανείς, λέγει αποτάσσομαι τον Σατανά και συντάσσομαι τον Χριστό. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά, βέβαια, πάρα πολλά... Υπάρχει ένα ερωτηματικό το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι, καυτό. Στις κοινωνικές συνέπειες, ναι. Τώρα, για δύο λόγια. Ναι, αλλά με συντομία, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κυλάει ο χρόνος. Λέγει ο Μακάριος ο Αιγύπτιος. Ναι. Πάτε, λέει, τον καυτήρα του Κυρίου και σημαδευτείτε. Παλαιά έκαναν και το σημείο του Σταυρού εδώ στο μέτωπο. Μάλιστα. Κάμουν κάτι Ινδουιστές, είναι μια κοκκίδα εδώ ή κάτι άλλο, ανόητα πράγματα. Ναι, ναι. Θυμάσαι. Ναι. Παλαιά έγραφαν το Σταυρό και εξεμνήνουν το κήπη του μετώπου. Ώστε να ξέρει, λέει, ο ποιμένας το ποιμνιόν του. Τώρα να μας πούνε, σε ποιον ποιμένα θα υπάρχονται όσοι δεχτούν και την σφραγίδα του 666 του Αντιχρίστου, στο Χριστό ή στον Αντίχριστο. Μάλιστα. Και μπορούν να μοιράζονται τον εαυτό τους σε δύο στρατόπεδα. Όσον αφορά τώρα για τις εκκλησιολογικές συνέπειες που αναφέρατε. Επομένως, η Εκκλησία αποεκκλησιοποιείται, αποχριστοποιείται. Ποιοι μέσα στην Εκκλησία θα είναι πραγματικά του Χριστού. Ποιοι θα είναι τα πρόβατα, τα σφραγισμένα, χαραγμένα με τη σφραγή του Χριστού και ποιοι του Αντιχρίστου. Και μπορούν και να λειτουργούν. Ναι. Ο Σύρις και να κοινωνούν και ο Χριστιανοί και να μην ανήκουν στον Χριστό και να πει ουκίδα μας. Μα Κύριε, δεν κηρύξαμε για σένα, δεν διδάξαμε, δεν ξεμολογηθήκαμε και αν δεν είπαμε και τις αμαρτίες μας. Τι πειράζει που έχουμε το 666 επάνω μας, Κύριε, δεν πειράζει. Ουκίδα μας. Μάλιστα. Τι κακό κάμανε οι 10 παρθένες. Κανένα κακό. Μάλιστα. Άφησαν και έσβησε η φλόγα της πίστης. Θα μένει η φλόγα της πίστης αναμένει όταν πνέει στον άνθρωπο αυτή η αντίχριστη ενέργεια της φραγίδας του Αντιχρίστου. Άρα, προσέξτε, ναι. Θα αρχίσει να συνειδητοποιείται πόσον η σφραγίδα αυτή είναι ενεργός. Πότε αργότερα, όταν αποκαλυφθεί και ο Αντίχριστος και θα είναι σφραγισμένη και τότε... Ποιος θα μπορεί να τους ξεσφραγίσει. Κανείς. Και όταν πραγματικά δουν και σημεία και τέρατα, τότε πώς θα ξεσφραγίσουν τον εαυτό. Δεν γίνεται μετά. Τα ταυτότητες και τα σώματα. Είναι χαμένοι. Άρα λοιπόν θα κολλαστούν από τον Θεό όσοι λαμβάνουν το χάραγμα. Και στο σώμα ή αυτό. Και στην ταυτότητα. Όχι εδώ θα μας απαντήσετε. Θα διωχτούν εμπρότης από τον Αντίχριστο όσοι δεν λάβουν το χάραγμα. Ναι. Θα διωχτούν και οπαδοί του Αντιχρίστου που θα μετανιώσουν και θα θελήσουν να αποσχηρετήσουν. Αλλά δεν θα μπορούν. Δεν θα μπορούν να κρυφτούν. Το λένε οι πατέρες, δεν έχω το χρόνο να σας διαβάσω τα κείμενα. Θα κάνουμε... Ο Εφραίμος Σύρος, ο υπόλυτος. Θα κάνουμε μια σειρά από εκπομπές για να... Θα τρέχουν να κρυφτούν
αλλά επειδή θα φέρουν είτε στην ταυτότητα, είτε στο χέρι, είτε στο μέτωπο τον, το νεκάμα αυτό. Ναι, δεν θα μπορούν να ενεργοποιείται ο δορυφόρος και δεν τους βρίσκει. Που είναι μικρό πομποδέκτης, ναι, ναι. Θα τους βρίσκει όπου και αν πάνε. Μάλιστα. Δεν μπορούν να ξεφύγουν. Λοιπόν, θέλω φυσικά σας... θα κολλαστούν από τον Άγιον Θεό όσοι λάβουν το χάραγμα, γιατί κολλάζει πρώτα πρώτα η φύση. Η φύση θα επαναστατήσει. Επαναστατεί ο άνθρωπος και δέχεται τη σημαία του διαβόλου, τη σημαία του αντιχρίστου. Και να μπορεί να πει, να ξέρεις, εγώ δεν με πείθεις τόσο πολύ αν είναι η σημαία του αντιχρίστου. Τότε τι νος είναι σύμβολο. Ποιοι έχουν αυτό το χάραγμα, ποιοι το φέρουν, το άρχουν και το κυκλοφορούν. Σιωνιστές, αντίχριστοι, αυτοί που έχουν πουλήσει κάθε ιερών και όσιων τα στέκια της ανομαλίας και της αθλειότητας. Άρα λοιπόν οι σιωνιστές είναι εκείνοι που διακινούν τα πάντα. Σε παγκόσμια κλίμακα, να σας ρωτήσω, τα πρόσωπα και τα πράγματα χαράσονται όλα. Τα πάντα, η παγκόσμια ένδυση, η παγκόσμια τροφοδοσία, χαράσονται με τα 666. Αυτό σημαίνει, δεν βλάπτει τους ανθρώπους που χαράσονται όλα αυτά τα είδη, τα καταναλωτικά, σε όλο τον κόσμο. Και, γιατί άκουσα από έναν πατέρα πρόσφατα ότι εμείς αγοράζουμε τα τρόφιμα, βγάζουμε την ετικέτα και προσθέτουμε έναν σταυρό από πάνω όταν τα αγοράζουν τα τρόφιμα τα σφραγισμένα. Την σκίζουν την ετικέτα και βάζουν ένα σταυρό και μετά τα παίρνουν τα τρόφιμα. Άκουσα από δύο πατέρες που μου το είπανε. Λοιπόν, αυτό σε παγκόσμια κλίμακα δεν είναι τυχαίο γεγονός που σφραγίζονται τα πάντα με το 666. Δεν νομίζετε ότι είναι μια γενική απογραφή του πλανήτη τούτη την ώρα που κάνουν οι σκοτεινές δυνάμεις για να υποτάξουν και να προετοιμάσουν το έδαφος για τον Αντίχριστο? Τι νόημα έχει ότι σφραγίζουν και πρόσωπα και πράγματα και άλογα και ζώα κλπ. Θέλουν να πούνε ότι δεν υπάρχει Χριστός, ότι δεν είναι ο Δημιουργός, ότι δεν είναι ο Κύριος. Ότι Κύριος και Δημιουργός και Δωρητής του κόσμου είναι ο Αντίχριστος. Μάλιστα. Και βάζουν τη σημαία του και λένε, υποδεχτείτε τον, έρχεται να σας δώσει ψωμί, δουλειές, χρήματα, αγαθά, ειδονές, ευχαριστήσεις. Μάλιστα. Κάθε άλλο από αυτά θα δώσει. Και αν προλάβουμε δηλαδή να έχουμε και οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και να έχουμε και νερό στη θάλασσα που να μπορεί να θεωρείται ότι δεν έγινε νεκρή η θάλασσα με αυτά τα... αυτή την κατάρα που επικρατεί. Οι περισσότεροι θα σπέψουν να μας πούν, εσχατολόγους ότι αναφερόμαστε στην εσχατολογία και λοιπά. Αυτό είναι το κουμπί τους και αυτή είναι η παγίδα που λένε. Αναφέρεστε στην εσχατολογία, ουδής έχει μπορέσει να ερμηνεύσει την αποκάλυψη του Ιωάννου και όλα αυτά. Τα συναφή. Αυτά είναι προφάσεις αμαρτίες. Ας μελετήσουν και όλοι ήμεθα εσχατολόγοι. Είναι προδοσία της Ορθοδοξίας και λανθασμένη τοποθέτηση όταν λέγουν μην ασχολείστε με τα εσχατολογικά. Μα η Εκκλησία πάντοτε εσχατολογεί. Η Εκκλησία πάντοτε είχε την εσχατολογική προοπτική. Πάντοτε ατίνιζε τον ερχόμενο Χριστό. Αφού έλεγε ο Κύριος εγγύησε αποκάλυψη. Το έλεγε ο 95 μετά Χριστόν. Αφού έλεγαν έρχο Κύριε, να έρχομαι. Έρχομαι. Και όλη η Εκκλησία ζούσε με το όραμα του ερχομένου Χριστού. Ναι. Όχι το όραμα ενός του Χριστού που τον αποφύγουμε, τον διώχνουμε μακριά. Μακριά, μετά από πολλά χρόνια, 50 χρόνια, 100 χρόνια, 1000 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πότε ο Χριστός έρχεται. Μάλιστα. Κάποιοι σκλέπτες ανοιχτοί. Μάλιστα. Επομένως, είναι λάθος, είναι αιρετική νοοτροπία να λένε μην ασχολείστε, αυτά είναι εσχατολογικά θέματα. Μα η Εκκλησία πάντοτε εσχατολογεί. Και αν βγάλουμε από την Εκκλησία την εσχατολογική της προοπτική, την τυφλώσαμε. Αν βγάλουμε από την Εκκλησία το εσχατολογικό όραμα του ερχομένου Χριστού, την εξουθενώσαμε. Μα ο νυμφίος έρχεται και η νύφη θα κοιμάται. Μάλιστα. Ο Χριστός έρχεται, είναι ο ερχόμενος. Λέει ότι θα έλθει. Ο ερχόμενος. Και τι ψέλουμε, ειδού ο νυμφίος έρχεται. Εν το μέσο της νυχτός. Λοιπόν, είμαστε ψεύτες ή ζούμε την αλήθεια. Και φυσικά όποιος κοιμάται, γι' αυτόν έρχεται ο Κύριος. Και δεν ξέρουμε πως και στις μέρες μας έρθει. Τι μας αποδεικνύει, πατέρα Εμμανουήλ, ότι το χάραγμα που θα επιδεικνύεται σαν όρος αγοροπολισίας θα είναι το 666 ή η ώρα της σφραγίδα του Αντίχριστου? Τι μας το αποδεικνύει λοιπόν, αυτό? Μας το αποδεικνύει. Μα και μία άλλη εικόνα που φυσικά θα την έχετε ξαναδεί. Ότι. Ναι, παρακαλώ, δείξτε το. Βεβηλώνεται ο Σταυρός. Βεβηλώνεται κάτω από τα παπούτσια. Γιατί τρέμουν να τον δουν τον Σταυρό οι Αντίχριστοι στον ουρανό όταν εμφανιστεί ο Χριστός που θα τους ελέγξει. Και θα πει ο Κύριος, όψοντα ίσω να ξεκέντησαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι χαρακτηρίζεται από τους πατέρες φράγιδα. Η γραφή λέγεται θα χάσετε στο μέτωπο και στο χέρι.
Μάλιστα. Είναι ένα συγκεκριμένο άρα συμβολίο. Λοιπόν χαρακτηρίστηκε. Και λέγεται ότι θα περιφέρουν και θα επιδεικνύουν αυτό το χάραγμα στην ταυτότητα, στην κάρτα ή στο χέρι και στο μέτωπο για να αγοράσουν, να πουλήσουν, να ασκήσουν τα Μάλιστα. δικαιώματά τους. Ναι. Μετά, χαρακτηρίζεται ψήφος, σφραγής, δισεβής χαρακτήρ, σημείο του Αντιχρίστου όπως προαναφέραμε. Και όπως λέει ο Υπόλυτος, το σημείο αυτού περιφέρονται, στα περιφέρον, μέτωπο, χέρι, στην ταυτότητα. Μάλιστα. Και θα είναι εύδειλοι, λέει ο Υπόλυτος, δεν θα μπορούν να κρυφτούν πια. Μάλιστα. Θα είναι αντισταυρού, όπως λέει ο Εφρήμος Σύρους, αντισταυρού. Θα χαράσει ο Θρησκατάρατος το 666 αντί του σταυρού. Τους έχει αφαιρέσει το σταυρό. Το λένε 666 αντί του σταυρού. Ναι. Μετά, και θα είναι, όπως λέει ο Ρέθας και Κεσαρίας, Ανδρέας κλπ. Και ο Ρέθας και Κεσαρίας και ο Ανδρέας Κρήτης θα είναι γνώρισμα του εμπορευτέου ή μη εμπορευτέου. Γνώρισμα. Μάλιστα. Δηλαδή, έχεις 666, αγοράζεις, πωλείς, έχεις δικαιώματα. Δεν έχεις. Θέλουν τα δικαιώματα. Αυτό προς και ρωτώ. Τι μας φταίει ο καημένος ο λαός τον οποίο τον αφήνουμε ανημέρωτο, δηλαδή να του τη φέρει κατά κέφαλα, να τον σφραγίσει και μετά το πούμε ξέρεις. Α, ξεχάσαμε να συνημερώσουμε, αυτό είναι κατόπιν να το καταλάβουνε, είναι η σφραγή των Αντιχρίστου. Δηλαδή ρε Μανουήλ, εγώ θα ήθελα προσωπικά μία ευχή κάνω να με ακούσουν τούτη την ώρα όλη τα γη της Εκκλησίας, τους παρακαλώ, τους θερμοπαρακαλεί όλος ο ελληνικός λαός πιστεύω, επειδή είναι ανημέρωτος θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν οι άμβονες τις Κυριακές στις εκκλησίες για να ενημερώνεται ο κόσμος. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε γύρω από αυτό το θέμα, αλλά οι άμβονες θα πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα αυτό των εκκλησιών κάθε Αλίμονο. Κυριακή. Είμαστε Ορθόδοξοι, τι είμαστε, Χριστιανοί ναι. είμαστε, άνθρωποι είμαστε. Γιατί αν θέλουμε να πούμε πως είμαστε άνθρωποι, στο κάτω-κάτω δεν θα ανεχόμαστε να μας κολλήσουν το κέρατο αυτό το 666. Που και αν δεν το πιστεύει κανείς και είναι τόσο πλανημένος και ανίδεος ότι είναι το χάρμα του Χριστού, το ορατό εννοείται, Μάλιστα. που έχει σχέση με το ηθικό το ορατό, τουλάχιστον είναι κάτι τόσο διαβεβλημένο και ύποπτο και μισερό που πώς θα το δεχτείς αγαπητέ μου στην ταυτότητά σου, πώς, στο μεταπώς το έχεις πώς. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί μεταξύ των ιερέων, ορισμένοι ιερείς λένε ότι το 666 δεν έχει σχέση με τους Εβραίους. Αυτοί οι ιερείς, με συγχωρείτε, αγνοούν την Αποκάλυψη, εδώ και τα παιδάκια το γνωρίζουν αυτό. Γιατί κάνουν αυτές τις δηλώσεις οι ιερείς αυτοί, λέγοντας ότι δεν έχει σχέση το 666 με τους Εβραίους. Πρώτον, μπορεί να είναι απληροφόρητοι, γιατί πολλά καθήκοντα τους απασχολούν και ίσως να μην έχουν ενημερωθεί. Έπειτα είναι ένα φαινόμενο ενεργείας πλάνης δαιμονικής σατανικής, συγχύσεως. Και μίλησα και προηγουμένως περί συγχύσεως άνευ προηγουμένου. Μα τι ορθοδοξία έχουμε. Όταν ακόμα δεν έχουν καταλάβει ορθόδοξο ότι είναι το 666 το χάραγμα του Αντιχρίστου, τώρα το. Πατέρε Μανουήλ, μα δικαιολογείτε σε πατέρες εκκλησίες να μην γνωρίζουν και να έχουν σύγχυση για το 666. Σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, πλάνη, σύγχυση, δικαιολογείτε εν μέρη. Αλλά θα έλεγα ότι ίσως σε αδιαφορία, αλληλετία ή μπορεί να είναι κάπου οργανωμένοι. Να ανήκουν σε καμιά στοά, να ανήκουν σε καμιά θεοσοφική σύναξη στοά, να ανήκουν σε τίποτα δωστά βρίτες, να ανήκουν σε κάποια άλλη οργάνωση έτσι. Που τους υπόσχεται μια μήτρα, έτσι. Που τους υπόσχεται μια εξέλιξη, κάποιο μισθό, κάποια ας πούμε κάλυψη και έτσι. Να αναγκάσουν να κάνουν στραβά μάτια ή και από μια κουλτούρα ψευτοθεολογίας που συζητάει ας πούμε και τα οθωώνει όλα και αποβλακώνει και δημιουργεί μια απάθεια πλέον. Είναι και αυτό. Μάλιστα. Γιατί και ακαδημαϊκοί ας πούμε θεολόγοι, ίσως και πανεπιστημιακοί μερικοί, που δεν κάθισαν κάτω να δουν προσεκτικά το θέμα αυτό, να βγάλουν και αυτοί έξω. Αλλά δεν είναι τίποτα, ένα ταξιδιωτικό έγγραφο. Μάλιστα. Μεγάλο λάθος. Γιατί εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, γιατί θέλουν να αλλάξουν τις ταυτότητες, αφού οι παλιές ταυτότητες κάνουν άριστα τη δουλειά τους. Και γιατί ψηφίστηκε με το νόμο του κατεπήγοντος στη Βουλή, με πρόσχημα το κατεπήγον, από 6 βουλευτές, πάρα πολύ γρήγορα οι ταυτότητες οι νέες. Γιατί ψηφίστηκε με το νόμο του κατεπήγοντος ένα αυτό, και γιατί αφού η Γαλλία και η Αγγλία και η Γερμανία, που πρόσφατα και η Πορτογαλία τις αρνήθηκε, τις απέρριψαν τις νέες ταυτότητες δια νόμου, εμείς πρέπει να τις δεχθούμε. Εδώ μας απαντήστε. Κοιτάξτε, είναι ολοφάνερο ότι θέλουν να μας επιβάλλουν σφράγισμα αντιχρίστου για να μας υποδουλώσουν στην ενέργεια της σατανική που θα έρθει σιγά σιγά
μέρα, μήνα, χρόνο, σιγά σιγά βραβαίως αυτή η ενέργεια. Όσο ατονεί η πνευματική ζωή με την παρεμβολή, εδώ πάρτε ένα παράδειγμα, παρεμβάλλεται ας πούμε σε μια οθόνη κάποιο παράσιτο και αλλοιώνει την εικόνα. Όμοια και ενέργεια δαιμονική. Ενεργεί χωρίς να το ζητήσει ο άνθρωπος. Αρκεί που αποδέχεται ένα χάρακμα. Θα αρχίσει να διαφορεί για το πνευματικά καθήκοντα, λίγο μούδιασμα εκεί, λίγο νεκρομάρα πνευματική, τυπολατρικά θα κοιτάξει. Άρα στους Ορθόδοξους Χριστιανικούς λαούς θέλουν να κάνουν τη δουλειά αυτή, ναι, στην Ορθοδοξία. Για να απονεκρώσουν την Ορθοδοξία, ναι, να την εξοδώσουν, ναι, και να την καταστήσουν υποχείριον των βουλών του θηρίου των Βρυξελών και της ΕΟΚ που μασονοκρατείται και ευρεοκρατείται. Μάλιστα. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Βεβαίως και είναι αλήθεια. Αν κάποιος έρθει να το διαψεύσει, να μας πει αν στο χιλιαστό κάνουμε λάθος. Εδώ οι Εβραίοι πέταξαν την Αμερική, τη μεγάλη υπερδύναμη, την έχουν υποτάξει. Αυτή την δείχνουν, yeah, την κυβερνούν. Γιατί πρέπει όμως, πατέρα Μανουλή. Με αποτέλεσμα λοιπόν η χώρα μας να κινδυνεύει, η μόνη ορθόδοξη χώρα, το 98% κινδυνεύει πλέον να χάσει τα βούσουλα, να χάσει την ταυτότητά της. Όλα τα πάντα. Να χάσει την ορθοδοξία της, να, ναι, χάσει την πνευματικότητά της. Κάθε ιερό και υψηλό και όσιο. Δεν νομίζω. Φυσικά, ότι... δεν φταίει μόνο το 666 γι' αυτό. Φταίνουν πάρα πολλά. Ναι. Εγώ θα σας ρωτήσω. Και το εσπεσμένο λοιπόν, το κατεπήγον που ψηφίστηκε με ελάχιστους βουλευτές, 10 βουλευτές τόσο πολύ, ας πούμε, θα λέγαμε που. Είναι ντροπή. Ώστε να μην γίνει συζήτηση, να μην συζητήσουν πολύ, να μην ενημερωθούν. Μάλιστα. Να μην ακούσει ο λαός και να του περάσουν λοιπόν τους νόμους και τα νομοσχέδια και τις τροποποιήσεις και τις αποφάσεις εν αγνία σου και να οδηγηθεί σαν αμνός, ναι, σαν λαό, σαν πίμνη Χριστού επί σφαγή. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να αρχίσουν την εφαρμογή των ταυτοτήτων? Αυτό το είπαμε από εμάς, το είπαμε, αλλά γιατί το κομπιούτερ των Βρυξελών ονομάζεται από τον κύριο αναλυτή της ΕΟΚ, Χέντρικ Έλντελμαν, το θηρίο? Είναι σύμπτωση ότι έτσι ονομάζεται και στην Αποκάλυψη? Στην Αποκάλυψη ονομάζεται θηρίο. Είναι σύμπτωση και αυτό. Και φυσικά εκφράζει τις ενέργειες του θηρίου, το όνομα αυτό το έδωσε Έλντελμαν, και φυσικά όποιος ξέρει κατά θείαν παραχώρηση προδίδουν τις προθέσεις τους. Είναι πραγματικά ένα θηρίο που καταπίνει σε 5 δισεκατομμύρια μνήμες, τώρα ίσως να έχει 6 δισεκατομμύρια μνήμες, όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Ώστε να έχουν τους πάντες και με το σφράγισμα που θα δώσουν να τους ελέγχουν και να μπορούν να εξοντώνουν όποιον πληθυσμό θέλουν και όποιον άνθρωπο μέσα. Μάλιστα. Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Μάλιστα. Εδώ, αφού στις νέες ταυτότητες, εδώ θέλουμε να πούμε γιατί οι Γάλλοι και οι Γερμανοί το 1976 είπαν όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί τεκμηριώνοντας ότι σε περίπτωση δικτατορίας είναι αδύνατη η διαφυγή και η αντίσταση. Γι' αυτό αρνηθήκαν αυτοί. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα είναι αδύνατος η διαφυγή. Όποιος παραλάβει τις νέες ταυτότητες θα παρακολουθείται και στον ύπνο του ακόμα. Φυσικά. Μάλιστα. Εδώ θέλουμε να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Αφού οι νέες ταυτότητες δεν θα φέρουν δακτυλικά αποτυπώματα, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο κ. Υπουργός, τότε πώς θα γίνεται η αναγνώριση κάθε ατόμου από τις κρατικές υπηρεσίες για σοβαρές περιπτώσεις, όπως είναι η κλοπή, η απάτη, η πλαστογραφία, το έγκλημα κτλ.? Υπάρχει σύστημα δακτυλοσκοπήσεως, κάποια ειδικά μηχανήματα τα οποία. Στο οποίο βάζουν το χέρι μέσα και δακτυλοσκοπούν με ακτινές λέιζερ, δηλαδή φωτογραφίζουν και χαράσουν. Μάλιστα, μπορούν να χαράξουν πάνω εκεί. Άρα εκείνη την ώρα μπορεί να πέσει. Μπορεί να χαραχτεί και ο ΕΚΑΜ και το 606 και οτιδήποτε άλλο θέλουν, γιατί τέτοια τελειότητα που έχουν επιτύχει στα μηχανήματα είναι να εκπλήσεται κανείς. Μια τελειότητα άνευ προηγουμένου. Οι νέες ταυτότητες θα διαβάζονται από τις κρατικές υπηρεσίες με γυμνόφθαλμο ή με ειδικά μηχανήματα αναγνώσεως γραφής με ακτίνες λέιζερ? Οι νέες ταυτότητες θα διαβάζονται όχι με γυμνόφθαλμο. Εδώ είναι η μεγαλύτερη απάτη. Εάν διαβάζονταν όλα τα στοιχεία με γυμνόφθαλμο, δεν θα υπήρξε, θα λέγαμε, πρόβλημα, γιατί θα ελέγχαμε τι γράφεται, αν έχει κώδικα γραμμωτό ή αριθμητικό. Το 666 ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς η γραφή στις ταυτότητες γίνεται με ακτίνες λέιζερ, ναι, με τρόπο που δεν μπορεί κανείς να εξιχνιάσει. Δηλαδή γράφεται. Συγγνώμη ένα λεπτό. Ζητούμε μια πολύ μικρή παράταση χρόνου, διότι δεν θα προλάβουμε να δείξουμε τα στοιχεία που έχει προσκομίσει ο πατήρ Εμμανουήλ, και μια μικρή παράταση χρόνου. Έτσι, θα φύγουμε λίγο από την ώρα της εκπομπής. Ναι. Ναι, πατέρ Εμμανουήλ, μπορείτε να συνεχίσετε. Λοιπόν,
Γράφεται λοιπόν στην ταυτότητα μαγνητοκαυστικά. Μάλιστα. Με ακτίνες λες συγκεντρώνεται οι δέσμοι και γράφει κουκίδες, οι οποίες μπορούν να διατηρηθούν επί 300 ακόμα και χρόνια. Για δείξτε μας μια κάρτα έτσι που έχει. Να σας δείξω. Παρακαλώ, ναι. Βέβαια αυτό δεν έχει καμία σχέση με ταυτότητες. Ναι, ναι. Είναι άλλου είδους ταυτότητα κάρτα. Μια άλλη κάρτα της Canon. Optical card. Ναι, παρακαλώ. Optical card. Ναι. Η οποία κάρτα αυτή. Ναι. Έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει μέσα σε αυτή την επιφάνεια που είναι προς το Θεό, προς το καφέ, να συμπεριλάβει ναι. και 2 δισεκατομμύρια χαρακτήρες. Φανταστείτε πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Που σημαίνει επί 8, 16 δισεκατομμύρια μπιπς, δηλαδή βουλίτσες. Βουλίτσες, ναι, 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 τελίτσες. Ναι, ναι. Είναι μαγνητοκαυστική μέθοδος. Μάλιστα. Και αυτό ισχύει σχεδόν και στις άλλες κάρτες που φέρνουν αυτή των συναλλαγών. Που φέρνουν αυτή την φαιά την μάλιστα, λωρίδα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν πούμε τώρα ότι στην ταυτότητα. Η άλλη κάρτα που έχετε μαζί σας. Αυτή είναι εθνόκαρτα. Ναι, και εθνοκάρτα. Μαζί την έφερα για να μας δείξει την. Δείξτε, ναι. Ότι στο κάτω μέρος εδώ είναι μια, δείξτε, ναι. Μια ζώνη, μια λωρίδα. Μάλιστα. Όπως θα μπει και στην ταυτότητα. Προς το μαύρο για να μην προκαταλαμβάνετε ο. Ναι, πιστός, θα μπει στο άσπρο. Την κάνουμε ανάσπρη και αυτή, αλλά είναι μαγνητική μάλιστα. ζώνη και μέσα σε αυτή λοιπόν τη μαγνητική ζώνη εδώ ναι. μπορούν να χωρέσουν και, 2 εκατομμύρια. Και 2 εκατομμύρια. Χαρακτήρες. Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε κατανοητό, πατήρε Μανουή, γι' αυτό. Και 200.000 ακόμα λέξεις. Ναι, 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 ναι. Έγινε κατανοητό. Εάν λοιπόν οι νέες ταυτότητες, εδώ θέλουμε να πούμε ότι αναγνωρίζονται με ειδικά ηλεκτρονικά μηχανήματα κομπιούτερς, τότε ποιο σύμβολο και ποιο αριθμός κλειδί είναι αυτός που θα πρέπει να υπάρχει στην ταυτότητα για να ενεργοποιείται το μηχάνημα. Δεν θα είναι το 666. Δεν χρειάζεται ερώτημα γι' αυτό. Για να ενεργοποιηθεί το κομπιούτερ, ναι. πρέπει να λειτουργήσει το κλειδί 666. Στα barcode, ας πούμε, μηχανήματα και υπολογιστές, τα computer, δεν μπορεί να ελεγχθεί η ταυτότητα το έγγραφο που θα βάλουν μέσα κατά άλλον τρόπο, παρά μόνο με το κλειδί αυτό. Και εδώ ερωτάτε, ποιος τους είπε ότι ήταν αναγκαίο να βάλουν αυτό το κλειδί? Είναι σκόπιμη η παρεμβολή του 666. Ότι όπως έχει αποδείξει και επιφανής ερευνητής της ΔΕΗ, ο κύριος Σταμάτης Κούλουθρος, δεν υπάρχει καμία ερμηνεία, καμία δικαιολογία να παρεμβάλλουν στα νούμερα μέσα άλλα νούμερα. Μάλιστα. 6, 6, 6. Μάλιστα. Χρειάζεται δηλαδή αρχή και τέλος να υπάρχει κάποιο σημάδι που θα δηλώσει την αρχή και το τέλος. Μάλιστα. Στη μέση τι δουλειά έχει? Ναι. Αν έβαζαν 6 και 6, στην μέση το ήξερε τι δουλειά έχει. Ή μπορούσαν να βάλουν το 8, να βάλουν το 7, το 3, να βάλουν το 2. Στην αρχή, ας πούμε, ένα σημαδάκι. Ναι, άλλο ναι. σημαδάκι στο τέλος, ώστε να αρχή και τέλος, τα οριακά, θα λέγαμε σύμβολα, ώστε να κινείται η ακτίνα που θα σαρώνει τις μπάρες, για να έχει αρνητικό, ας πούμε, αντανάκλαση, μία αντανάκλαση, και να μετράει, ας πούμε, τα νούμερα που θα τα μεταφράζει. Χρόνος, ας πούμε, αντανακλάσεως, όταν πέσει σε λεπτή ζώνη, τόσα, ας πούμε, κλάσματα θα έρθουν το 1, ίσως το 5. Μάλιστα. Για να βγάλει το νούμερο. Μάλιστα. Τι χρειάζονται τα 3 εξάρια? Τίποτα. Είναι επομένως γνωστό ότι τα 3 εξάρια μπήκαν ακριβώς σαν έμβλημα αντίχριστον, σαν χαρακτήρες, φραγίδα αντίχριστον. Να σφραγίσουν λοιπόν προϊόντα. Μάλιστα. Εδώ για τη φωτογραφία μας που θα έχει η νέα ταυτότητα. Θα είναι μια κοινή φωτογραφία που θα τη βγάζουμε εμείς οποιοδήποτε φωτογραφείο θέλουμε. Και θα διαλέγουμε εμείς, αλλά ή θα είναι όποιος πάει να παραλάβει την νέα ταυτότητα στα γραφεία της Ομαρχίας, θα φωτογραφίζεται εκείνη τη στιγμή και που θα καταθέτει τα στοιχεία με δικό μηχάνημα με ακτίνες λέιζερ. Δεν νομίζετε εδώ είναι η παγίδα και η απάτη μεγάλη? Κοιτάξτε, η φωτογραφία, ό,τι και να μας πουν, δεν μπορούν να μας πείσουν. Γιατί υπάρχει, φέρει πριν, μια φωτογραφική μηχανή, Canon. Με παρακαλώ, αν θέλετε. Ναι. Αυτή εδώ. Ναι. Η οποία μπορεί να συνδεθεί με τα κομπιούτερ, τους υπολογιστές και να παίρνει την εικόνα, τη φωτογραφία του προσώπου και να τη βάζει και στην ταυτότητα κατευθείαν μέσα. Πω, πω.
Φανταστείτε πόσο δηλαδή, έχουν προχωρήσει. Σε κλάσματα δευτερολέπτου να σε φωτογραφίζει, να σε δείχνει στην οθόνη αν θέλει και να σε περνάει μέσα και στην ταυτότητα, στο κομπιούτερ, στην ταυτότητα. Δηλαδή σε αυτό εδώ, σε μια παρόμοια κάρτα όπως είναι αυτή εδώ. Μάλιστα. Να τη δείξουμε την κάρτα παρακαλώ. Μάλιστα. Πάλι την κάρτα, είναι το optical card, ναι. Επομένως, ποιος μπορεί να μας βεβαιώσει ότι εκεί που θα πάει κανείς, γιατί δεν θα είναι μόνο η νομαρχή, θα πάει και στην αστυνομία. Και στην αστυνομία, μάλιστα. Πού θα ληφθεί η φωτογραφία, επί τόπου, σε κάποιο φωτογράφο, αμφισβητούμε, γιατί θα πούνε δεν ξέρουν οι φωτογράφοι να κάνουν τις φωτογραφίες, εμείς θα σε φωτογραφίσουμε, οπότε ταυτοχρόνως μπορεί να περάσει με τα μηχανήματα αυτά. Γιατί... Αν το σφράγγισμα γίνει με ακτίνες λέιζερ, είναι καρκινογόνο, πατήρ Εμμανουήλ. Φυσικά είναι καρκινογόνο. Ήθελα να δείξω ακόμη και αυτήν την εικόνα, μεταξύ πολλών που δεν έχουμε το χρόνο ίσως να δείξουμε. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, ναι. Δείξτε τι. Ναι. Ναι, ναι έτσι είναι κοντινό. Τι λέει από πάνω, a card for all reasons. Για όλες τις εποχές, μία κάρτα για όλες τις εποχές. Ανοίξτε το λίγο να φανεί το μάτι. Όχι seasons, reasons, για όλους τους λόγους. Όχι, όχι, συγγνώμη, είναι κανένα λάθος. Κοιτάξτε εδώ, reasons. Από το μάτι, στο μάτι πηγαίνει μια ακτίνα λέιζερ, το μηχάνημα, και φωτογραφίζει τα νερά, οι ειδώσεις, το κονσοδό των ματιών, τα νεύρα του ματιού. Οπότε περνάει και αυτό το γνώσμα μέσα στην κάρτα αυτή. Και να σας δείξω και τι άλλο περνάει. Αυτό πρέπει να τα δείξουμε. Ναι, αυτό ναι, ναι, λέγεται ναι. Retinal. Δηλαδή και το γραμμωτό. Το γραμμωτό περνάει μέσα στην κόρη του οφθαλμού. Θα το βάθει στο μάτι, οπότε κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Πρέπει να βάλει το μάτι του για να ξεφύγει, για να έχει κουπέξει. Δηλαδή, τι αστυνόμευση. Μετά, μπορεί να έχουν. Φερρυπίνα, εδώ δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά διαφημίζουμε ότι έχει φτάσει η τεχνολογία σε τέτοια καταπληκτικά επίπεδα. Άρα. Και Φερρυπίνα, η κάνουν εδώ, μας διαφημίζει κάποιες κάρτες. Έχουμε μεσάνυχτα για όλα αυτά, πατέρα Μανουήλ. Μεσάνυχτα έχουμε. Λοιπόν. Ταυτότητα ασφαλείας μπορεί να περιέχει όνομα, διεύθυνση, προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες, βιομετρικά στοιχεία, δακτυλικά αποτυπώματα, φωνητικά αποτυπώματα. Φανταστείτε. Αποτυπώματα οφθαλμών νεύρων, retinal. Δηλαδή, μια καρτούλα, δείξτε παρακαλώ. Παρακαλώ. Η καρτούλα αυτή εδώ μπορεί να περιέχει όλο αυτό το υλικό που ανέφερα. Μάλιστα. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Φανταστείτε. Όλα αυτά είναι φοβερά. Αυτή η καρτούλα εδώ. Να περιέχει όλα όσα ανέφερα. Μετά άλλη κάρτα. Μεταφορά στοιχείων. Μπορεί να έχει κανείς δύο φοριαμούς με χαρτιά, έγγραφα κλπ. Και να τα περάσει όλα αυτά σε μια τέτοια κάρτα. Μια, δύο, τρεις κάρτες τέτοιες. Μάλιστα, για δείξτε το παρακαλώ, ναι. Ναι. Και τα τι αυτά. Ναι. Να σας πω, έχουμε να δείξουμε τίποτα άλλο. Όταν λοιπόν μπορούν να φωτογραφίσουν ακόμα, και χωρίς να το καταλάβουμε εμείς. Ναι, χωρίς να το καταλάβουμε. Ακόμα και τα, μας πούνε, ξέρετε, βγάλετε τα γυαλιά σας να δούμε πούμε, το χρώμα του ματιού σας. Ναι. Και τσαφ να περάσει η ακτίνα λέιζερ, να πάρει ας πούμε και την εικόνα. Κατευθείαν, ναι. Τις ραβδόσεις που έχουν τα μάτια. Ακούτε κυρίες και κύριοι, προσοχή λοιπόν, προσοχή. Στις φωτογραφίες, στους φωτογράφους πρέπει να τρέμει η ψυχή μας, μην χάσουμε την ψυχή μας. Τη ζωή μας ας τη χάσουμε, την ψυχή μας να μην χάσουμε εδώ. Γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος αυτός, γι' αυτό γίνεται αυτή η έκθεση εδώ μπροστά σας σήμερα. Να σας πω, πατήρ Εμμανουήλ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι νέες ταυτότητες αφού καταργούν το απόρριτο, του Μητρώου, το απόρριτο, το τραπεζικό, το τηλεφωνικό, το ιατρικό, το οικονομικό, το της διοικήσεως απόρριτο, και αφού θα παραβιάζουν την προσωπική ζωή των πολιτών, φακελώνοντας ακόμη και τις προτιμήσεις και τις συνήθειες των ατόμων, δεν καταργούν την ελευθερία του προσώπου και κάνουν τον άνθρωπο ρομπότ, καταργώντας ακόμη και τις στοιχειώδεις συνταγματικές ελευθερίες. Εσείς τι γνώμη έχετε? Βεβαίως καταργούνται οι ελευθερίες του ατόμου, καταργείται το πρόσωπο, καταργείται η ιδιωτικότητα του ανθρώπου, το δικαίωμα να έχει ιδιωτική ζωή, να μην είναι στα βλέμματα, στα αυτιά και στον κλειστό χώρο, ώστε να προσευχηθεί, να έχει την ιδιωτική ζωή του, που είναι δικαίωμά του. Δηλαδή καταργούνται τα πάντα δικαιώματα. Καταργείται το πρόσωπο, αποπροσωποποιείται κανείς και γίνεται ένα μηδέν, ένα ρομπότ. Ρομπότ. Ένα ρομπότ. Κατευθυνόμενο. Για να δείξω κάποια πλάνα ακόμα. Σε παρακαλώ, αν θέλετε. Εδώ βλέπουμε, δεν φαίνεται καλά φυσικά η εικόνα, ναι. Πώς θα γίνεται η δακτυλοσκόπηση. Μάλιστα. Πότε το χεράκι σου εκεί, τα κουμπάς και τελειώσαμε. Μπορεί να γίνεται και το χάραγμα. Για κάθε ένα κοντινό, έτσι λιγάκι, λίγο το χέρι να δείξουμε. Ναι. Εκεί, ναι. Και τελειώσαμε. Ωραία. Λοιπόν, άλλη πατέρα Εμμανουήλ, για δείξτε μας. Μια άλλη εικόνα εδώ. Ναι, ναι. Που δεν ξέρουμε τι σύμβολα μπορεί να περιέχονται μέσα σε αυτές τις προδιαγραφές. Μα εικόνα φαίνεται, είναι εμφανέστατος εδώ. Με παρακαλώ αν θέλετε λίγο έτσι
και πιο μακριά. Δεν ξέρουμε τι φαίνεται ότι είναι Σατανάς και προβαλλόμενο πιο κάτω, ας πούμε, σε μια... σε μεγεθυντικό φακό και λοιπά. Ναι, γίνεται 666 διάβολος. Ποιος ο δαίμονας, κάτως. Ποιος αποκλεί να μας βάλουν τέτοια πράγματα μέσα στη φωτογραφία. Βεβαίως. Κοιτάξτε τώρα και τον Ποντίφικα, τον μεγάλο πατέρα της Δυτικής Εκκλησίας. Ο Πάπας της Ρώμης, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, δείξτε ότι αυτή... δίδει προσκλήσεις. Κοιτάξτε το 666. Μάλιστα. Δίδει προσκλήσεις με τον αριθμό του 666 στους πιστούς. Στην εδώ, Αμερική που επισκέφθη, ναι, έδωσε προσκλήσεις στους χριστιανούς και είπε: ελάτε στο Βατικανό να με επισκεφτείτε και η πρόσκληση υπογράφεται με το 666. Μάλιστα. Όταν ο μας είναι ο αντίχριστος ο Πάπας. Το δικαίωμα των θηρίων. Κοιτάξτε, σφραγίζουν και τα άλογα. Μάλιστα, όλο το ζωικό βασίλειο, πατήρ Εμμανουήλ, έχουν σφραγίσει. Κοιτάξτε, όλο το ζωικό βασίλειο. Με κωδικοποιημένη σφράγιση. Ναι, 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 ναι. Και βγαίνει, ας πούμε, 20. Βγαίνει τόσο, ανάλογα με το πάχος, ανάλογα με τις διοίκες. Άλλο έχουμε να δείξουμε, ναι. Κοιτάξτε τώρα τι περιμένει τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους, παρακαλώ. Όπως το έχουν πραγματοποιήσει ένα, στην Αμερική. Ένα ζουμάρισμα, έτσι. Στην Αμερική, Αυστραλία, τις άλλες χώρες. Έχουν σφραγίσει και τα μέτωπα, εδώ και καιρό. Ναι, εδώ και καιρό. Και... πείτε το αυτό, εδώ και καιρό, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι είναι εδώ και καιρό σφραγισμένα. Δείξτε το κάτω μέρος, κοίταξε το πιστολάκι με ακτίνες λέξης που σφραγίζει. Που σφραγίζει. Μάλιστα. Και μπορεί, όχι σε ώρες, ναι, σε νανοδευτερόλεπτα. Μάλιστα. Σε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Μάλιστα. Να σφραγίσει. Δείξε μας το συγκλονιστικό, τη συγκλονιστική αυτή εικόνα που έχουν σφραγιστεί όλα τα παιδιά τα τριτοκοσμικά με το βραχιόλι του 666 και μας... δηλώνουν ότι για όλα τα δεινά φταίει ο Θεός και ότι ο δαίμονας θα τους σώσει. Μας μιλούν και μας λένε ότι έχουν ανθρωπιστικά αισθήματα. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι. Αγαπούν την ειρήνη. Ότι θέλουν να δώσουν ψωμί και αγάπη στον κόσμο και κοιτάξτε, δεν δείχνουν ψωμί, κοκαλιάρικο το χέρι του παιδιού, δεν ξέχασαν να του φορέσουν τα αυθόρυτα 666. Πω 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 θέλω. Και ας δούνε λοιπόν οι αγιοπατεράδες που κοιμίζουν το λαό, το δράμα της Σομαλίας, το δράμα της Βοσνίας, το δράμα τόσων άλλων λαών, το δράμα ολόκληρου του ανατολικού ορθόδοξου κόσμου. Και το δράμα που θα υποστούμε και εμείς σε ολίγων χρόνων, εάν δεν προσέξουμε. Το δράμα των Κυπρίων. Ναι, των Κυπρίων. Τι τους έκαναν τους εχμαλώτους, τις χιλιάδες. Μάλιστα. Μετά θέλουμε να τρομακρατήσει ο Αντίχριστος. Μα ουέ της υποκρισίας, Άγιοι Πατέρες, θα μας τρομοκρατήσει τον Αντίχριστος, Αντίχριστος στην Κύπρο, Αντίχριστος στην Αλβανία. Και όταν τολμούσαμε και λέγαμε ότι κάναμε αγώνες για τη Βορύπρο, λέγαμε πολιτικό θέμα. Πολιτικό θέμα να είναι οι άλλοι χωρίς σταυρό, χωρίς εκκλησίες, χωρίς να βαπτίζονται, να πεθαίνουν να βάπτιστοι. Πολιτικό θέμα. Να μην κοινωνούν, να μην λειτουργούνται. Πολιτικό θέμα αυτό, αγαπητοί μου. Και τώρα λένε, μην ασχολείστε με αυτό το θέμα. Έπρεπε να κατεβούμε όλος ο λαός κάτω και να βάλουμε μια φωνή, δεν μπορεί να εμπέσουν τον ελληνισμό. Αυτό είναι το εξοργιστικό, πατέρα Εμμανουήλ. Ποια άλλα αντίχριστα σημεία θέλουν. Τι θα κάνει παραπάνω πλέον ο αντίχριστος. Τι θα κάνει παραπάνω. Είδω λοιπόν πώς καρατάει ο άνθρωπος. Ναι, πώς μηδενίζεται ο άνθρωπος και γίνεται κατευθυνόμενο ρομπότ. Κατευθυνόμενο ρομπότ. Μάλιστα. Ο άνθρωπος πλέον γίνεται ανεγκέφαλος. Μάλιστα. Χάνει την προσωπικότητά του και γίνεται ένα ρομπότ. Αυτά χάρη του Αντιχρίστου. Για να δείξουμε και αυτή τη φρικώδη φωτογραφία εδώ, κοιτάξτε. Ελευθεροτυπία δημοσίευσε, ναι, αυτήν, ναι, την εικόνα. Ναι, κοιτάξτε. Αυτήν την εικόνα. Αγριότητα, κοιτάξτε. 666 στο μέτωπο. Βλέμμα, τον πλήρωσαν φυσικά, τον έκαναν πανκ, δεν τόσο πάνω τα μαλλιά σαν δαιμονική μορφή. Δαίμον. Και έβαλε και το 666 στο μέτωπο. Και μία παραμάνα στη μύτη, προσέξτε, ναι, και μία παραμάνα στη μύτη εκεί πέρα. Και κυκλοφορούσε, ναι, ανάμεσά μας αυτός. Μάλιστα. Λένε, λοιπόν, δεν τα βλέπουν αυτά. Ορίστε, κατάρτημα. Μάλιστα. Και αυτό δημοσιεύθηκε στην ελευθεροτυπία. Μάλιστα. Για κοιτάξτε στην... εδώ έναν, ναι, καθηγητή που, ναι, έχει ένα πιστολάκι με ακτίνες λέιζερ. Και σφραγίζει με ένα απλό πιστολάκι. Απλό πιστολάκι. Μάλιστα. Που μπορεί να σφραγίσει σε έναν δευτερόλεπτο χιλιάδες, ναι, 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 ψάρια, ζώα. Μάλιστα. Και τελικά το ζώο άνθρωπο που κατήρησαν τον άνθρωπο. Ζώο το κατήρησαν. Το ζώο το άλογο. Του κλέψαν το λογικό. Μάλιστα. Του κλέψαν το μυαλό. Έτσι θέλω να μας κάνω άλογα. Του κλέψαν την ψυχή. Λέγει κοινωνό. Έγινε ρομπότ. Μάλιστα. Ένιωσε τον Χριστό.
Αν νιώθαμε τον Χριστό, ότι θα είχαμε σηκώσει επανάσταση και θα λέγαμε δεν επιτρέπεται να μας πάρει τη Μακεδονία. Δεν επιτρέπουμε να είναι η Κύπρος έτσι. Μα αξίζει να ζούμε, πατήρ Εμμανουήλ, να μας συγχρώσουν τη χώρα μας. Αξίζει, δεν επιτρέπουμε να μας υβρίζεται με το να βλασφημούν τον Χριστό στους δρόμους και να τους αθώνουν. Και σε τηλεοπτικά έργα, κάποια καθημερινή βάσεω γίνεται αυτό. Από όλα τα κανάλια εμπέζεται, υβρίζεται και χλεβάζεται Ιησούς Χριστός, ο αρχηγός. Και ειδού, υβριστικό σύμβολο. Παρακαλώ, δείξτε και το. Ναι, βλοσιρός θεριστής. Ποιο κάτω, ποιο κάτω. Μάλιστα, σατανικός σταυρός. Κοιτάξτε. Προσέξτε. Σταυρός που σπάει ο σταυρός και γίνεται ερωτηματικό. Σαν να λέγει, άραγε ο Χριστός σταυρώθηκε τις αμαρτίες μας, άραγε είναι Θεός, άραγε σώζει. Ναι. Για να αποπροσανατολίσουμε. Δηλαδή, ο σταυρός αξίζει, δηλαδή διαλύουν το σταυρό. Ναι, βλάσιμο σταυρός. Βλάσιμο σταυρός. Ποιο κάτω. Παρακαλώ, ναι. Νότιος σταυρός λέγεται, δηλαδή, αυτό. Ανάπτυξη σταυρός που σημαίνει μαγικό σύμβολο. Φαντάσου. Μαγικό σύμβολο. Πράγματα δηλαδή, που δεν τα γνωρίζουμε, πατήρ Εμμανουήλ. Δηλαδή, γκρεμίζουν τον Χριστό, γκρεμίζουν τον σταυρό, τον ναι. Ακυρώνουν τον σταυρό. Ανάποδα λοιπόν ο σταυρός. Λοιπόν. Κοιτάξτε και άλλο σύμβολο. Παρακαλώ. Και άλλο σύμβολο. Ναι, τα βλέπουμε στα σπίτια. Βέβαια ο σταυρός λοιπόν. Των ρόκερ αυτά τα φοράνε ναι, κατά χιλιάδες. Είναι αυτά το όλα. Σύμβολο των θεοσοφιστών ναι. Που συμβολίζει αυτό που είναι σαν κουλούρα επάνω, τον κουλουριασμένο όφη. Που αντικαθιστά τον Χριστό. Δεν το ξέραμε που, αυτό. Που χτυπά το σταυρό, που διαλέει το σταυρό και να, λέγει ναι. Α, ο σταυρός ήθελε να πει πως χτύπησε κατά κέφαλα τον δράκοντα, τον όφη ή τον σατανά. Ο σατανάς διαλέει το σταυρό. Κοιτάξτε μάλιστα, λοιπόν. Αλλά... Είναι το όφη της Οσίριδος. Της Οσίριδος της Αιγύπτου είναι σύμβολο ναι. Και το έχουν και οι θεοσοφίστες. Το έχουν ας πούμε το μαγικό σατανικό σύμβολο. Για να δούμε και τα άλλα που έχετε προσκομίσει. Το Time Magazine, το αμερικάνικο περιοδικό κυρίες και κύριοι εξώφυλλο. Αυτό να δείξετε πολύ καθαρή εικόνα όσο δυνατόν. God and Women, ο Θεός και οι γυναίκες. Ανεβάστε το λίγο, ανεβάστε το λίγο. Ανεβάστε το λίγο. Λίγο πιο πάνω το περιοδικό. Ναι, έτσι, ακόμα έτσι, λίγο, έτσι. Ακόμα λίγο. Λίγο. Ανεβάστε το παρακαλώ. Ανεβάστε το. Επώνω. Όχι, εσείς πρέπει να το σηκώσετε λίγο. Σηκώστε το έτσι. Λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε. Να το. Μετρήστε παρακαλώ την ακτινοβολία. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τι λένε, ότι σαρώνει μεταρρύθμισης, σαρώνει τον σταυρό, την εκκλησία, τον χριστιανισμό. Δηλαδή καταργεί. Κοιτάξτε τη μετατροπή του σταυρού ναι. σε αυτό το σταυρό που είδαμε πριν. Μάλιστα, πριν Ισοσίδος, δηλαδή, το αντίστροφο. Ότι ο σταυρός που συντρίβει τον σατανά, τον όφη, συμβολικά τον σατανά, έρχεται να μεταμορφωθεί και να συντρίψει ο σατανάς τον σταυρό. Ναι, ότι είναι η κεφαλή του σταυρού όφης. Ναι. Μάλιστα. Και ναι. Συμβολό, ας πούμε, της πεσούσης Εύας, δηλαδή μεταβάλλεται ο αρνοπός σταυρός και σταυρωμένος σε μάλιστα. Θηλυκό σταυρό, δηλαδή εκθυλύνεται. Και πάρα πολλά άλλα, αλλά θα πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, ετούτη την ώρα. Το 666, οι έξι αυτές ακτίνες. Έξι ακτίνες. Το 666, έρχεται, λέγει, θα σβήσει το σταυρό. Και μετά μας λένε, ναι. Θα βάλω εγώ και σταυρό, θα βάλω το 666. Δεν με ενδιαφέρει να έχω μέσα μου εγώ τον Χριστό και ας να παίξουν, λέει, το 666. Μάλιστα. Ουέ της υποκρισίας. Μάλιστα. Άρα η νέα τάξη πραγμάτων αυτά μεθοδεύει. Μάλιστα. Αυτά μεθοδεύει. Τον αποχριστιανισμό, το νόημα και το μήνυμα το έλαβαν. Εδώ τώρα, πατήρ Εμμανουήλ, θέλω να σας ρωτήσω. Μερικοί λένε ότι αφού έχουν στην καρδιά τους τον Χριστό και είναι βαπτισμένοι και ότι, και μάλιστα το έχουν πει και επίσκοποι αυτό, όσα 666 και αν βάλουν στην ταυτότητα ή στο χέρι, στο μέτωπο ή στα ρούχα, κανένα φόβο δεν έχουν. Τι επιδράσεις μπορεί να έχει σε αυτόν που το φοράει στα ρούχα του? Ένα απλό, όπως βλέπουμε πολλές μπλούζες και κυκλοφορούν τα παιδιά και το φοράνε στα ρούχα τους. Λοιπόν, προσέξτε. Είναι επιπόλαιο αυτό να το λένε. Κύριε Άγιε Πάτερ, γνωρίζεις ότι είναι. Χάραγμα αντίχριστο. Μάλιστα. Σατανικό. Έστω και το εμπιστεύεις ότι είναι χάραγμα του αντίχριστου. Εισφαγέται του. Είναι σατανικό σύμβολο. Είναι. Τότε παίζεις. Μάλιστα. Ποιος μπορεί να παίξει με τα σατανικά σύμβολα. Δεν μας είπε ο κύριος να αποτασσόμεθα το σατανά και στην πομπή του και τα συμβολά του και τα οργανά του. Μάλιστα. Και τα πάντα που έχουν σχέση με το σατανά. Δεν είναι σημείο συνδέσου με το σατανά. Δεν δημιουργεί προβολή, ενοδοβολή. Δηλαδή αυτό προβάλλει μέσα σου τον σατανά, τον αντίχριστο. Και στη συνέχεια προβάλλεσαι εσύ προς τον αντίχριστο και υπάρχει μια κοινωνία, μια διαλεκτική, μια επικοινωνία. Μάλιστα, βεβαίως. Και έπειτα. Να πει κανείς ότι μου το έβαλαν με το ζόρι και δεν το κατάλαβα, αυτό δικαιολογείται. Να πει κανείς σας βάλουνε, δεν με ενδιαφέρει, αυτό είναι υποκρισία. Δηλαδή, αφού λοιπόν σημαίνει το 666 αντίχριστος, ωραία, ποιος μπορεί να κυκλοφορήσει και να βάλει ταμπέλες και να λέγει αντίχριστος, 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 να κρεμάσει κρεμαστάρια και να λέει αντίχριστος, αντίχριστος. Μάλιστα. Τι είναι το 666, δεν είναι το ίδιο? Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Και φυσικά ασκεί το 666.
αφού είναι κατανέγεται του Σατανά, την αυτήν ενέργεια να έχει, ναι, που αναφέραμε πριν. Τι γνώμη έχετε για την εξάπλωση, γιατί εδώ τον βλέπουμε τον αριθμό, αυτόν το 666 να πυκνώνει μέρα με την ημέρα, να πυκνώνει και να, το βλέπουμε να μπαίνει στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως στον ΟΤΕ, στην ΕΙΔΑΠ κλπ. Λοιπόν, πρόσφατα κρούσματα στον ΟΤΕ, κυρίες και κύριοι, εγώ έχω να τούτη την ώρα να σας, δώσω ένα μήνυμα. Όσοι έχετε στα νούμερά σας και βλέπετε ξαφνικά να εμφανίζεται το 666, να σας προσθέτουν δηλαδή 86-26-666 στο τέλος ή 666-37-811, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, όπως πήρανε πρόσφατα και ορισμένοι καλλιτέχνες και τους πήρα επιγόντως τηλέφωνο και τους ρώτησα τι συμβαίνει και μου είπαν τα εξής. Να μην αναφερθώ σε ονόματα, πρώτα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Μου είπανε ότι από την ημέρα που τους έβαλαν το νούμερο αυτό, τους προσέθεσαν τα 3 εξάρια. Βεβαίως αυτοί ήταν ανύποπτοι, δεν έχουν κάνει την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς. Και μάλιστα μας ευχαρίστησαν που τους το είπαμε και τους το υποδείξαμε. Ότι από εκείνη την ημέρα που τους προσέθεσαν τα 3 εξάρια στην αρχή ή στο τέλος του κάθε αριθμού, γιατί πάνε να μας οικειοποιήσουν, να μας το βάλουν και στα τηλέφωνά μας και παντού και στα αυτοκίνητά μας. Άρχισαν να έχουν φοβερά ατυχήματα, φοβερά πράγματα στο σπίτι τους να συμβαίνουν, στους ίδιους οι δουλειές τους να μην πηγαίνουν καλά και όλα αυτά. Λοιπόν, όσοι έχετε και βλέπετε στα νούμερα του ΟΤΕ να προστίθετε το 666, να κάνετε αίτηση για αλλαγή αμέσως, κυρίες και κύριοι, διότι διαφορετικά θα σας βρουν δεινά. Ένα αυτό. Δεύτερον, από την Αγγλία έχουμε πρόσφατα δημοσίευση του τύπου ότι πάρα πολλής λαός, αγγλικός λαός, έχει υπέβαλε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών να αλλάχθουν οι πινακίδες των αυτοκινήτων τους που έφεραν τα 3 εξάρια, όπως το Ισραήλ. Προσπάθησαν οι Εβραίοι να το περάσουν και στην Αγγλία, αλλά από τον καιρό που το πέρασαν στις ταμπέλες των αγγλικών αυτοκινήτων αρχίσανε να γίνονται φοβερά ατυχήματα στους δρόμους. Το ένα ατύχημα πίσω από το άλλο, τραγωδίες στις οικογένειες. Λοιπόν, και όμως αυτοί που δεν έχουν την παράδοση Αγγλοσάξονες που έχουμε εμείς, αυτοί πιο έξυπνοι από εμάς, εισηγήθηκαν να αφαιρεθούν από τις πινακίδες τα 3 εξάρια. Και από τον καιρό που αφαιρέθηκαν, σταματήσαν και τα ατυχήματα, σταματήσαν όλα. Κυρίες και κύριοι, εδώ μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε πλέον. Χρειάζεται τεταμένη προσοχή. Πατέρα Εμμανουήλ. Ήθελα, κυρία Δουράκη, να προσθέσω κάτι. Ναι. Στην ελευθερία, αυτή η επιβολή του χαράγματος. Είμαστε ή δεν είμαστε ελεύθεροι? Είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, να είμαστε ελεύθεροι από χαράγματα και σφραγίσματα ή όχι? Λοιπόν, το 666 είναι χαράγματα Χριστού. Έρχεται ενάντια προς τη θρησκευτική μας συνείδηση και την πίστη μας. Τότε ποιο σεβασμό τη σχετική μας ελευθερία εκφράζει αυτή η νόμη? Λέει λοιπόν το άρθρο 13 συντάγματος παράγραφος 1: η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως είναι απαραβίαστος. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από εκ των θρησκευτικών εκάστου πεπιθήσεων. Πώς συμβιβάζεται λοιπόν να βγαίνουν νόμοι 1599, το 86, να βγαίνει άλλος νόμος μετά, 1988 νόμος, και να βγαίνει και μια απόφαση που θέλει να επιβάλλει τι αυτή είναι ταυτότητα? Μάλιστα. Σέβεται την ελευθερία της συνειδήσεώς μας, της σκεπτικής. Μάλιστα. Και έπειτα, τα πολιτικά μας δικαιώματα. Ζητώ συγγνώμη, πατήρ Εμμανουήλ, γιατί ο χρόνος μας προλαβαίνει και όλα αυτά. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, θα πάρουμε, και το λέμε μέσα και στο room control, θα μας δώσουν ένα δεκάλεπτο ακόμα και τελειώνουμε. Ένα δεκάλεπτο και θα επανέλθουμε, διότι είναι ανεξάντλητο το θέμα, θα κάνουμε δεύτερη εκπομπή. Λοιπόν, σε 10 λεπτά τελειώνει η εκπομπή. Ερχόμαστε στο άρθρο το άλλο. Ναι. Εκτός από τη σχετική μας ελευθερία. Μα εάν τη σχετική μας ελευθερία δεν σέβονται, να έχουμε δικαίωμα να μην χαρακτούμε. Δικαίωμα να μην δεχτούμε ένα σύμβολο το οποίο απορρίπτουμε, το οποίο ταυτίζεται με τον Αντίχριστο και τον Σατανά. Τότε περί ποιες ελευθερίες μιλάμε? Περί ποιες? Τώρα, ερχόμαστε στο άρθρο. Μας καταργούν τις ελευθερίες της ουσιώδης. Στο άρθρο 120 του συντάγματος. Μάλιστα. Στην παράγραφο 4. Η τήρηση του συντάγματος επαφείται εις τον πατριωτισμό των Ελλήνων, δικαιωμένων και υποχρεωμένων εις την διαπαντός μέσω αντίσταση κατά ιουδήποτε επιχειρούντος την βιαία κατάλυση αυτού. Ερωτάμε, είναι συνταγματική αυτή η νόμη? Πρώτον, δεν ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής. Κατεπήγοντας ψηφίστηκαν. Δεν πήρε είδηση ο λαός. Δεν ενημερώθηκε. Δεν έγινε σεβαστός ο λαός.
ο οποίος το 98,2% μα και πότε ρωτάτε ο λαός, πατήρι Μέλλου, ποτέ δεν ρωτάτε όταν, ο λαός. Λοιπόν είναι ο λαός 98,2% ορθόδοξος, τότε πώς τον λογαριάζουν αυτόν τον λαό? Εγώ θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα και να μας απαντήσετε για το δημοψήφισμα του Μάστρικ και για τις ταυτότητες. Δεν πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, να κληθεί ο λαός να ψηφίσει αν θέλει Μάστρικ και τι σημαίνει Μάστρικ? Γιατί γι' αυτό μας το περάσανε στα πολύ ψηλά. Δεν θα πρέπει ο λαός να κληθεί να ψηφίσει εάν θέλει να παραλάβει τις ταυτότητες και τι σημαίνει Μάστρικ? Να ενημερωθεί ο λαός. Φυσικά τέτοιο θέμα τόσο κέριο που δένει χειροπόδαρα και όχι μόνο δένει, ας πούμε, το σώμα να το παρακολουθεί και με ακτίνες λες να το βομβαρδίσει από τον δορυφόρο. Δηλαδή μπορεί να πάτησε ένα κουμπί και ταυτοχρόνως εκατομμύρια άνθρωποι να εξοντωθούν. Μάλιστα. Με τις ακτίνες λες που, και από τον δορυφόρο μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα αυτό. Μετά μόνο αυτό θα είναι το κακό που θα συμβαίνει στον άνθρωπο. Όταν βάλουν μάλιστα στην ταυτότητα και κυρίως στο μέτωπο ή στο χέρι με μικροτσίπς υποδορίως που θα χαράξουν αυτό το χάραμα που είναι ανεξίτηλο, μάλιστα μικροπομποδέκτες, μάλιστα, ναι, που θα έχουν πυρηνική μπαταρία, μάλιστα, η οποία πυρηνική μπαταρία θα ενεργοποιείται με ακτίνες λέζερ από τις βεξέλες στο δορυφόρο και όπου βρίσκεται κανείς, και μπορούν λοιπόν αυτή την πυρηνική μπαταρία να την ενεργοποιούν και να σκοτώνουν και τον άνθρωπο και να ελέγχουν ακόμα και την ψυχολογία του ανθρώπου, να ελέγχουν τις εκδηλώσεις του, να ελέγχουν τα πάντα, πώς κινείται, τι πράττει, ώστε να μπορούν να δράσουν τόσο κέραια και τόσο, θα λέγαμε, αποτελεσματικά. Αυτά τα γράφουν σοβαροί επιστήμονες, δεν είναι δικοί τέρμας εφευρέσεις. Και μπορούν λοιπόν να ελέγχουν τις πέντε αισθήσεις με μικροκενώσεις, να ελέγχουν τον εγκέφαλο και τις πέντε αισθήσεις. Δηλαδή να προκαλούν πείνα, δίψα, ύπνο, τάση προς σεξ. Δηλαδή να προγραμματίσουν τον άνθρωπο. Αυτό ένα κομπιούτερ, ένα κομπιούτερ κινούμενο. Τίνος. Ναι, ένα ρομποτάκι, ένα ρομπότ κινούμενο. Καλύτερα ρομπότ. Αλλά άλογο ζώο κινείται. Και να το εξοντώνουν μόλις αντιδράσει. Να γίνεται ακτινοδός. Ναι. Λοιπόν, πώς ψηφίστηκαν αυτά τα νομοσχέδια? Εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Ο νόμος λοιπόν του 1986. Μάλιστα. Ο νόμος 1599. Είπαν ψέματα ότι καταργήθηκε. Μόνο δύο άρθρα υποκριτικά είπαν ισχύουν ότι καταργήθηκαν. Ποια άρθρα? Το άρθρο 3, ότι τρόπον την καταργήθηκε, είπαν, και το άρθρο 5. Όλα τα άρθρα ισχύουν του νόμου αυτού. Άρα δεν και ισχύει και το φακέλωμα, όπως περιέχεται το ηλεκτρονικό στα άρθρα, στο 15 άρθρων και στο... Κύριε Μανουήλ, πώς βλέπετε αυτή τη διάκριση μεταξύ λαών, του λαού και των υψηλά ισταμένων? Γιατί οι βουλευτές, οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί και όλα τα σώματα, τα διάφορα πυρ ασφάλειας και λοιπά, δεν θα λάβουν τις καινούργιες ταυτότητες? Εξαιρούνται. Εννοείται, γιατί ναι, όπως έγιναν και από μερικούς ταξιάρχους ειδικές μελέτες, κινδυνεύει η ασφάλεια των στρατευμάτων, της αστυνομίας, της προσβεστικής. Οπότε εξαιρούν αυτούς και τότε ποιος θα πληρώσει την ύφη? Ο λαός και ποιους θα προστατεύουν μετά να εξοντωθεί ο ελληνικός λαός? Θα σφραγίσουν με το ζόρι, δηλαδή, προσωπικότητες, χριστιανούς, απολογητές, εργάτες του Ευαγγελίου. Αυτούς θα έχουν εχθρούς? Και αυτούς θα πουλήσει λοιπόν το κράτος? Ή όλοι σφραγίζονται αν είναι καλή και αθώα η κάρτα, όλοι παίρνουν την κάρτα ή κανείς? Πατήρ Εμμανουήλ, γιατί όταν ομολογούν μερικοί εκ των κληρικών διώκονται για το 666, γιατί τα τελευταία τα κρούσματα ήταν φοβερά, έχω ακούσει ομολογίες. Γιατί διώκονται οι κληρικοί που ομολογούν? Αυτό μπορεί να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, ας πούμε, της προδοσίας κάποιων κληρικών που βρήκαν κάποια, θα λέγαμε, εξυπηρέτηση από κάποια κυκλώματα ανομαλίες, σκοτεινές σμοργανώσεις, και κατευθύνονται, υφίστανται πλήση εγκεφάλου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αλωθούν, να αλωτριωθούν και να ρομποτοποιηθούν ώστε να εκτελήσουν εντολές τους. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι φανατισμός και ακρότης να αγωνίζεται κανείς κατά το 666 και το Αντιχρίστο? Γιατί μας λένε φανατικούς και ότι είμαστε των άκρων άτομα εμείς που θέλουμε να διεκδικήσουμε τα ιερά και τα όσια της φυλής μας και να κρατήσουμε τα πνευματικά μας. Δεν είναι φανατισμός. Όσο είναι φανατισμός να λέει και ένας είμαι χριστιανός, τόσο είναι φανατισμός να λέει και ένας δεν δέχομαι να μην είμαι χριστιανός.
δεν δέχομαι να με σφραγίσουν, να με κάνουν αντίχριστο. Μάλιστα. Και εάν είχαμε το στοιχειώδες, θα λέγαμε, φιλότιμο και τη χριστιανική συνείδηση, θα λέγαμε, για όνομα του Θεού, ούτε καν συζητάμε για χαράγματα, για 666, έστω και να μην το δέχεται για χάραγμα. Ούτε καν συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Και φυσικά, να δείξουμε και μια άλλη. Να δείξουμε και τελειώνουμε, πατήρ Εμμανουήλ, διότι ο χρόνος μας προλαβαίνει, μας πρόλαβε. Και άλλη εικόνα. Ναι, αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Ναι, να μας το εξηγήσετε. Είναι το πύρινο σύμβολο που διαλύει την δύναμη του Αντιχρίστου. Κοιτάξτε, είναι διπλός σταυρός. Οκτάκτινο. Οκτάκτινο σταυρός. Μάλιστα. Με τον κύκλο που είναι με μια αιωνιότητα. 888. Το μυστήριο της Σταυρικής Θυσίας, Ιησούς Χριστός, που νικά συντρίβει αιώνια, που είναι αιώνιος νικητής. Μάλιστα. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, το 888, θα λέγαμε, του Κυρίου μας, που σημαίνει Ιησούς. Λοιπόν, να σύμβολα πρέπει να έχουν οι χριστιανοί. Και μάλιστα, να δείξουμε και αυτήν την εικόνα, γιατί ο Χριστός δεν είναι μόνο εσταυρωμένος. Μάλιστα. Ο Χριστός είναι και Αναστάς, ανέστη αληθώς εκ νεκρών. Μάλιστα. Και δεν είναι ο Χριστός ψεύτης, όπως είναι ο Αντίχριστος και οι δυνάμεις του σκότους, που υπόσχονται φούρνους με καρβέλια, υπόσχονται πλούτη, υπόσχονται αγαθά και δίνουν ένα μηδενικό και τελικά δίνουν τη συμφορά και καταστροφή της γης. Μάλιστα. Γιατί μας ετοιμάζουν, γιατί παίρνει την ευλογία το Κύριος. Έρεται η ευλογία και ακολουθούν οι κατάρα στη φύση. Ακολουθούν δεινά και τα βλέπουμε τα δεινά. Σεισμούς βλέπουμε. Το όσον βλέπουμε, η θάλασσα θα γίνει νεκρά θάλασσα, τα ζώα ψοφάνε, οι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Γενοκτονίες. Ναι. Θα επιτρέψει ο Κύριος και Τσερνομπίλ άρα να έχουμε, και κάνα πυρηνικό ολοκαύτωμα να έχουμε, αν δεν βάλουμε μυαλό. Μάλιστα. Και δεν μας καλύψει η χάρη του Κυρίου. Ο Χριστός όμως δεν μας κοροϊδεύει, ήδη μας δίνει τα δώρα, μας ανασταίνει. Ο Κύριος μας και ο Θεός λίγο. Ανοίξτε λίγο, ναι, έτσι λίγο προς τα πίσω. Και ειδού επάνω ναι, ναι, είναι τα δώρα. Χαρά, αγαλία, συνήκη, ναι, αυθαρσία, αιωνιότητα. Και αυτός είναι ο Χριστός, ο αληθινός. Ναι. Ο Αντίχριστος δεν έχει να δώσει τίποτα στον κόσμο, παρά μόνο ψέματα. Λοιπόν, πατέρα Εμμανουήλ, θα κλείσουμε την εκπομπή. Στείλετε μία ευχή και ένα μήνυμα στον κόσμο με τούτη την ώρα, με αυτά που μας είπατε. Διαφωτιστήκαμε πάρα πολύ. Μάθαμε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε και εγώ προσωπικά, παρόλη την έρευνα που έχω κάνει, δεν τα γνώριζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε και τιμήσατε και το κανάλι και μας διαφωτίσατε, και τούτη την ώρα έχω να απευθύνω εγώ ένα μήνυμα. Να πω κάτι. Ναι, βεβαίως. Αγαπητοί τηλεθεατές, είναι πλέον καιρός να δείξουμε αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Πραγματικοί Έλληνες και Ορθόδοξοι, άνθρωποι έστω πραγματικοί, που ευαισθητοποιούμεθα σε κάθε πρόβλημα που μας απασχολεί, είτε είναι εθνικό, είτε είναι εθνικο-θρησκευτικό, πρόβλημα Ορθοδοξίας και πατρίδας που συμπλέκονται τόσο αρμονικά. Έχουν δει τα μάτια μας πάρα πολλά. Αυτά που πρόλαβα να πω σήμερα είναι το 1000 μπροστά σε εκείνα που είναι γραμμένα, μπροστά σε εκείνα που έχουν γράψει οι γραφοί και οι πατέρες. Έχουμε ένα πλούτο Ορθοδοξίας, έχουμε μάρτυρες, έχουμε ήρωες, έχουν ποτιστεί τα χώματά μας με αίματα ηρών. Όπου και να στρίψουμε βρίσκουμε μάρτυρες, αγιαλείψανα, ναούς, παράδοση, και οι πέτρες μιλούν, τα πάντα είναι σφραγισμένα με την χάρη του Κυρίου μας. Πρέπει να αφυπνιστούμε και να αγωνιστούμε, να δώσουμε το παρόν, ο καθένας μας με ειρηνικό τρόπο και με τόλμη και με θυσία. Τι έχουμε να κερδίσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, εάν τα πάντα κερδίσουμε στον κόσμο αυτό και χάσουμε την ψυχή μας και χάσουμε την χάρη και χάσουμε τον Χριστό? Δεν γίνεται ο αγώνας με γλυκανάλατα κηρύγματα και με μόνο να λέμε μη φοβηθούν οι ακροατές μας. Σας φοβήξαμε εμείς σήμερα? Δεν σας φοβήξαμε, την αλήθεια σας είπαμε. Κάμετε και εσείς το καθήκον σας. Είναι εσχάτη ώρα. Πρέπει να αντιδράσουμε σωστά, με ευγένεια, με ειρηνικό τρόπο, με αγάπη, με πιστικότητα, και όπου θα χρειαστεί να δώσουμε και γενναίες μάχες, γιατί ποτέ δεν πρέπει να ανεχθούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να σφραγιστούμε είτε με 666 είτε να υποδουλωθούμε στα συμφέροντα της ΕΟΚ, στα συμφέροντα των ξένων, στις σκοπιμότητες των αντίχριστων δυνάμεων που θέλουν να μας εξαφανίσουν. Ας ευχηθούμε η τηλετώρα την οποία συγχαίρω και την οποία επαινώ, γιατί παρακολουθώ κάποιες εκπομπές, διαφέρει, είναι κανάλι ελληνοπρεπές,
έχει θέση η Εκκλησία μέσα στο κανάλι αυτό, ενώ άλλα κανάλια δεν ανέχονται ούτε να δείξουν ρασοφόρο, ένα πλάνο φευγαλαίο. Σπάνια να υπάρξουν κανάλια να έχουν αυτήν την άνεση να έρθει κριτικός και να μιλήσει. Συγχαίρω λοιπόν και εύχομαι και την τηλετόρα να δώσει τη μαρτυρία την ελληνοορθόδοξη νυν υπερπάντων ο αγών. Όχι επειδή μας φοβίζει μόνο η Μακεδονία ή το Αιγαίο ή είναι εκκρεμές το θέμα το Κυπριακό ή και το Βορειοποιωτικό, το οποίο πούλησαν κάποιοι. Και ενώ τρέξαν οι μαμεθανοί, τρέχουν οι παπικοί και οι νήτες, εμείς είμαστε οι τελευταίοι. Και ποια είναι η ομολογία μας, ποια είναι η συνείδησή μας. Πρέπει λοιπόν για όλα να απογευματιστούμε και να αγωνιστούμε και ιδιαίτερα για το χάραγμα του Αντιχρίστου και τις ταυτότητες. Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί ταυτότητες αφού είναι γνωστόν ότι αυτή εδώ η απόφαση, αυτή εδώ η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κρύβει πολλά σκοτεινά, άδειλα και κρύφια, μαγικά σύμβολα. Παρακαλώ, μέσα, κείμενα, ναι, τα, ναι, οποία... Παρακαλώ, παρακαλώ, εάν θέλετε, ας είναι κάποιος... Οι προδιαγραφές, ναι, λοιπόν των ταυτοτήτων δεν έχουν τίποτε το αθώο. Έχουν μέσα κείμενα άδειλα, άγνωστα. Έχουν μέσα γραμμοκοσμήματα. Έχουν μέσα την λωρίδα εκείνη που μπορεί να περιέχει όλα τα στοιχεία τα, και επειδή θα πέσει το δελτίο ειδήσεων, πατέρα Μανουήλ, πρέπει να τελειώνουμε. Διότι ολοκληρώστε για να τελειώσουμε εν συντομία. Διότι επομένως, δεν έχουμε χρόνο. Να δώσουμε την παρησία και να μας δώσουν ταυτότητες καινούργιες αν θέλουν, ναι, αλλά τελείως αθώες και άσχετες με σύμβολα δαιμονικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα όσα είχε να μας δηλώσει ο πατήρ Εμμανουήλ. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε το κανάλι της Τηλετόρα. Ευχαριστούμε εσάς που μας ανεχθήκατε και μας παρακολουθήσατε. Αλλά θα ήθελα να δείξω τούτη την ώρα, σας παρακαλώ, τον ελληνικό λαό που αποφεύγουν επισκοπού και συστηματικά. Συστηματικά όλα τα κανάλια να δείξουν όταν κατεβαίνει σε πορείες το ελληνοορθόδοξο κίνημα. Παρακαλώ πάρα πολύ τη μεγάλη πορεία αυτή στα προπύλαια του Πανεπιστημίου που είχε γίνει. Την διαμαρτυρία του ελληνικού λαού δεν την βγάζουν τα μέσα ενημέρωσης, ούτε στις εφημερίδες επισκοπού γίνονται αυτά. Λαός, κυρίες και κύριοι, εδώ κοιτάξτε. Για τη διαμαρτυρία του ΕΚΑΜ, εδώ κοιτάξτε. Το ελληνοορθόδοξο κίνημα, εδώ κοιτάξτε. Παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, όλα αυτά μας δώσανε τα μηνύματα, τα λάβαμε καλά, τα καταλάβαμε γιατί κάναμε μια σειρά εκπομπών γύρω από αυτό το θέμα. Και εγώ το μήνυμα που έχω να σας απευθύνω είναι το εξής. Μας φακελώνουν, κυρίες και κύριοι, και δεν θα αντιδράσουμε. Λοιπόν, καλούμεθα όλοι να αντιδράσουμε. Είμαστε υπερήφανοι και αγωνιστές οι Έλληνες εν τη ενότητα, άμα ενωθούμε. Και να μην δεχόμεθα την διαίρεση, γιατί αυτά θέλουν αυτοί, να είμαστε διηρημένοι πάντοτε, παντού και πάντοτε, να μην δεχθούμε να μας φακελώσουν με ηλεκτρονικά με τις καταραμένες νέες ταυτότητες του ΕΚΑΜ, να μην τις δεχθούμε, από μας εξαρτάται, εμείς έχουμε την δύναμη, όπως έκανε η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία πρόσφατα. Οι υπεύθυνοι ψεύδονται, κυρίες και κύριοι, για τις ταυτότητες. Ότι δεν είναι φακέλωμα. Λένε ψέματα ότι δεν έχει κωδικό αριθμό μητρώου ΕΚΑΜ. Γιατί δίχως άξοντα αριθμών δεν γίνεται ποτέ αρρύθμιση και κατάταξη στοιχείων. Είναι ντροπή και έσχος για όλο τον πολιτισμένο κόσμο το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Γι' αυτό να αγωνιστούμε τώρα για να ζήσουμε ελεύθεροι εμείς και τα παιδιά μας. Δίχως τυράννους, κυρίες και κύριοι. Ο Κύριος με θυμόν, ο Κύριος προστάτης μας, ο Κύριος που προστατεύει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τα Ορθόδοξα Ανατολικά κράτη και όλους τους απανταχού Χριστιανούς της γης, ο Κύριος μαζί μας. Καλή σας νύχτα, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.